σας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ναι, 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 ναι. Η Μαρία, ο Φώτης και ο Θωμάς. Γεια σου, ρε Θωμά. Στους δύο, τρίτος δεν χωρεί, λέει ο... Είμαστε παραπάνω, είμαστε δύο, τρεις... Τέσσερις, πέντε. Ναι, 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 ναι. Εμένα αυτή είναι η μπάμπουσκα, δεν ξέρω το πώς τη λένε, τη δικιά του φυσιογνωμία. Μ' αρέσει η δικιά μου φυσιογνωμία. Μ' αρέσει όμως και εμένα η δικιά σου φυσιογνωμία. Έχει κάτι άρρωστο και ερωτικό μαζί. Άρρωστο και ερωτικό. Ναι. Σαν να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις ποια μου θυμίζει η δικιά μου. Σαν να... Όχι, μια Γερμανίδα δασκάλα, ας πούμε. Άρρωστη. Όχι, καλά, μια χαρά είναι η κοπέλα. Τη βλέπεις αυτή να είναι μια χαρά με αυτά τα μάτια τα... Είναι πολύ... Με τους μαύρους κύκλους και... Ναι, αλλά μου μοιάζει με Γερμανίδα δασκάλα. Ναι, ίσως. Πώς τη λέμε αυτή, ρε παιδιά, την ηρωίδα του. Τακού είναι τα μπλουζάκια. Μπούμε μέσα να δούμε. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή. Δόξα τω Θεώ, Παναγία. Σας εύχομαι τα καλύτερα, δηλαδή. Λίγο να φύγει η μαυρίλα, η καντίφλα. Δεν μπορώ άλλο, δηλαδή. Τι πράγμα είναι. Δεν μιλάω για το σύννεφο και την ομίχλη. Για όλα, ρε παιδί μου, κάθε μέρα, κάθε τρεις και λίγο κάτι. Να κάτσουμε λίγο ξέγνιαστα. Που λες, σήμερα ξέρεις τι σκέφτηκα. Έλα. Να, τώρα θα το μοιραστώ μαζί σου και μαζί σας. Αυτές οι στιγμές είναι για αυτές. Η Γερμανία, έτσι. Είναι φίλοι μας. Πάντοτε είχε διάφορες βλέψεις με την Ελλάδα. Χάρη στο κεφάλι, έτσι. Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, αρχής γενομένης από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, μας φέρανε Γερμανό βασιλιά, Βαβαρό. Έτσι. Και αργότερα και η δεύτερη γενιά βασιλάδων πάλι Γερμανοί ήτανε. Δηλαδή είχαν ένα ενδιαφέρον στο να διοικήσουν την Ελλάδα. Βρετανοί δεν ήρθανε. Όχι. Δεν είχαμε Βρετανό βασιλιά. Όχι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, γιατί. Ναι. Πού θες να καταλήξεις. Όχι στο ότι η Γερμανία πάντοτε ήθελε να διοικεί την Ελλάδα με τον Α ή Β τρόπο. Τη διοικούσε με την έναρξη του ελληνικού κράτους. Γερμανοί ήτανε. Ναι. Οι βασιλιάδες. Άλλο... Ναι. Τι ναι. Και συνεχίζουνε. Φοβερό. Άλλη κατεύθυνση πήγα να δώσω. Τι να δώσεις. Πιο ξέγνιαστη. Όχι, εγώ ήθελα να σου πω αυτό που σκέφτηκα αυτές τις μέρες αυτές. Γιατί έβλεπα με τη Μέρκελ που ήταν και τα λοιπά. Και λέω, ρε παιδί μου, οι Γερμανοί πάντα θέλανε να ήταν εδώ πέρα, να κάνανε τα πράγματα. Μας να ήταν από κοντά και να μας διοικούσαν, να μας κυβερνούσαν κανονικά. Που δεν ξέρουν κιόλα. Δεν μπορούν να βάλουν εκεί πέρα. Αφού ήταν από τότε που πρωτοέγινε το ελληνικό το κράτος, θα πρέπει να μας είχαν κάνει η Γερμανία. Να ήμασταν εδώ τώρα δηλαδή. Προσπάθησαν, αλλά δεν γινόμαστε. Δεν γινόταν. Ήταν γιατί έχει τα καλά το γερμανικό το σύστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το χθεσινό κουιζάκι, παρακαλώ πάρα πολύ. Βεβαίως δεν μοιάζει με τίποτα. Δηλαδή δεν μου κάνει καθόλου ότι είναι ο Γιώργος Πολυχρονίου. Ναι, γιατί μετά δεν είναι ότι μεγάλωσε. Άλλαξε το πρόσωπό του. Άλλαξε. Όταν κάνεις και αυτά τα μαλλιά με τις αφέλειες. Στη μέση το μαλλί. Ενώ εκεί ήταν χωρίς στο πλάι. Αν κρατούσε αυτό το μαλλί, θα βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο μεγαλύτερο. Ναι. Αλλά μεταλλάχτηκε. Μεταλλάχτηκε. Έγινε άλλος άνθρωπος. Τέλος πάντων. Μια χαρά είναι. Να είναι καλά. Καινούριο quiz. Πάμε στο καινούριο quizάκι. Το αγόρι της. Ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή. Το αγόρι της φωτογραφίας, όχι το αγόρι της. Και αυτή ποια είναι. Αυτή ωραία κοπέλα είναι. Και αυτό καλό παλικάρι φαίνεται. Καλό ωραία το τρακέ, είναι. Ωραίο παλό ζευγάρι. Σε πισίνα. Ελληνίδα. Έλληνας. Αυτό είναι Έλληνας. Αυτός ωραία. Αυτός λοιπόν, fumulive@pakistar.gr. Αν το ξέρετε, το στέλνετε. Και να μην το ξέρετε, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, λοιπόν. Να, το Σαββατοκύριακο τώρα που είσαστε με φίλους, με φίλες, είναι πολύ απλό πράγμα να κάνετε κάτι πάρα πολύ εύκολο και αποτελεσματικό. Για τον εαυτό μας και για την ενέργειά μας. Γιατί, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό πράγμα η ενέργεια. Σε κατακλείζουν κύματα περίεργα, αρνητικά, μάτια μοχθηρά, ενέργειες κακές. Πώς θα τα απεξέλθεις. Πώς θα τα απεξέλθεις. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Στην Κύπρο υπάρχει μια εκπομπή. Η όμορφη μέρα. Όμορφη μέρα, ναι, που μας δείχνει ωραίους τρόπους καθαρισμού. Α, να πω και την παρουσιάστρια. Πες την, η Γιώτα Κουφαλίδου. Μάλιστα. Να δείξουμε, να κάνουμε μια επίδειξη, pranic healing, θέλετε να δοκιμάσω εγώ κάτι, να δοκιμάσετε κάτι σε μένα. Όταν εγώ, με μια μέθοδος σκαναρίσματος, εντοπίζω που υπάρχει το σημείο που υπάρχει συγχωρημένη ενέργεια. Εδώ υπάρχει μια βρώμικη, κόκκινο-γκρι ενέργεια. Αρχίζω και αφαιρώ αυτή τη βρώμικη ενέργεια και την καθαρίζω. Εκεί που υπάρχει συμφόρηση, μέθοδο
μέθοδο μπορεί να τη μάθει οποιοδήποτε. Βεβαίως, καθίστε, καθίστε. Ευχαριστώ πολύ, ε. Ήδη νιώθω καλύτερα, η αλήθεια. Ποιο έχει ανάγκη να. Εγώ. Έλα, Γιάννη. Για με τη σειρά, έτσι δεν μπορώ. Και πολλά γιατί μετά ξέρει μου έρχεται. Έλα, Γιάννη μου, έλα. Κάτσε εδώ να σε δω, να σε λέω. Έλα. Να δω τώρα, να δω. Καταλαβαίνει την ενέργεια που είναι βρώμικη. Ο Γιάννη είναι μια χαρά παντού. Καλή και ωραία ενέργεια. Είδε. Αφρά, τι χαρά. Γιατί κοιτά ψηλά, μπροστά σου είναι. Γιατί συγκεντρώνω. Με μου τζόνει τώρα. Όχι, Γιάννη είσαι πολύ καλά. Ναι, ούτε χρειάζεται καθαρισμό. Τίποτα καλέ. Εδώ μιλάμε για ρόστα, λασί, είναι φτούσε ρε παιδί μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άντε, μπράβο, Βρυγιάννη μου. Είδες. Πάντως είδες πώς καθαρίζεις και έκανε και έτσι, την πήρε καλούπα μέσα. Τα θυμάσαι όταν εγώ είχα πάρει κάτι λαδάκια. Αχ, τι αστείο, αυτό, αστείο. Και πώς τα καθαρίζαμε. Είχε, καθόταν πίσω από την τέτοια πόρτα. Τέτοια ήταν, αλλά έπρεπε να πάρω και λαδάκια. Έπαιρνε και κάτι τέτοια και έκανε η Μαρία, έκλεινε την πόρτα και έκανε πίσω. Και τα πέταγε. Όχι, όχι. Τα απερνά. Τα απερνά και τα καθάριζα όλη μου την άβρα. Στον αέρα αυτά, όλη μου την άβρα και μετά αυτά τα φύτευα στη γη, έτσι. Δεν τα πέταγες κάτω από τα πόδια. Όχι, τα φύτευα ρε στη γη. Α, μου φαινόταν ότι τα πέταγες από πίσω. Όχι, τα φύτευα. Έπρεπε να τα φυτέψω. Ναι. Αυτά καταλάβατε. Δεν καταλαβαίνετε. Έτσι πρέπει να γίνεται, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, και βέβαια εντάξει. Μπορεί να γιατί η κοπέλα τώρα από το κακό το μάτι το είπατε. Δεν μπορεί να μην ξέρει φωνή, να μην ξέρει σύμφωνο. Όχι, δεν μπορεί. Την αλφαβήτα. Την αλφαβήτα την ξέρει. Μωρό παιδί σου λένε αλφαβήτα. Γάμα δέλτα, έψιλον ζήτα ήτα. Θήτα γιώτα κάπα λάμδα μην ιξιομπροπή. Ρο σίγμα τα φύψιλον φύγει γύρω σε ωμέγα. Γιωργάκης, τώρα. Τελείωσες, ναι. Τώρα του λες τέτοια. Ναι. Και αρχίσατε την αλφαβήτα. Έτσι, παιχνίδι, τραγουδάμε. Δεν πρόλαβε να περπατήσει, θα το στείλει πανεπιστήμιο. Ναι. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα τίποτα, ούτε α ούτε β. Θα πάρω ένα φωνήεν. Θα πάρεις ένα φωνήεν, σου παίρνω 100 ευρώ και σου δίνω φωνήεν ποιο. Το β. Φωνήεν. Το νι. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Ακόμα ένα φωνήεν. Ναι. Σου παίρνω 100 ευρώ και μου ζητά ποιο φωνήεν. Το θήτα. Σε ακούω. Το. Είπε το. Μάλλον γιατί. Ούτε όμικρον ωμέγα ένα. Ναι, λέει θα πω το. Το. Κατάλαβε γιατί κάπου. Δεν πέτυχε ούτε ένα φωνή, ναι. Το. Θήτα, νι, οτιδήποτε. Έτσι, μπράβο. Πάντως, αλλά παιδιά, άλλοι άνθρωποι κάνουν τέτοια και άλλοι πάνε και προσκυνάνε παντόφλες. Αυτά ναι. Βλέπουν και κάτι αίρες και βγάζουν τις αγιονάρες. Βγάλανε στην Κύπρο τις αγιονάρες του Αγίου Γέροντα Παΐσιου. Ναι. Δηλαδή τις αγιονάρες, ρε παιδιά, ντροπή. Έλατε, ναι, να τα πάτε. Βγάζουν τα άνθια, βγάζουν δαχτυλάκι, βγάζει κάτι. Τις αγιονάρα. Πήγανε και προσκυνάγανε. Όπως πήγαν και την προσκυνάγανε τις αγιονάρα. Πού την έχουμε φωτογραφία. Τα έχουμε όλα, πάμε. Σε προσκύνημα οι παντόφλες του Αγίου Παΐσιου. Δείξε και τις παντόφλες. Ναι. Αυτές είναι οι παντόφλες. Αυτή η παντόφλα, παιδιά, στο στρατό ήταν θράψη. Αυτές δηλαδή τις παντόφλες έχετε στο στρατό. Έχουμε και από αυτές. Αυτή η παντόφλα, η καφέ, η αλήθεια είναι πολύ είναι, χαρακτηριστική. Ναι. Έτσι. Ότι έπεσε και λίγο στα social media, κακουρεύανε για το. Ότι τι, ότι δεν αυτή την παντόφλα. Δηλαδή, τι να φοράει ο γέροντας Παΐσιος, να βάλει την άλλη τη. Χαβαγιάννα. Τι να βάλει τσόκαρο ή σαμπό. Σαμπό. Σαντάλι τη σανδάλι αρχαιολογική. Σαν μαλά. Έλα τώρα, τέτοια θα είχε. Είναι μία παντόφλα και πήγα και την προσκυνάγα. Αλλά ναι, τους κράξανε και τη μαζέψανε. Α, τώρα που είπαμε στρατό και φαντάρους, παιδιά μου, δεν έχουν περάσει μόνο καψόνια οι φαντάροι. Όταν ήταν ο Λιάκας στο στρατό, ξέρεις τι περνάγανε. Στα όπα. Όχι, το αντίθετο νομίζω. Τους κάνανε εθνική γιορτή, τραγούδαγε μια, αλλά από την άλλη. Θα σας πω κάτι για την βραδιά του πλήτη που είχα βιώσει εγώ εδώ στο κέντρο. Είχαν φέρει την Μαρία Κολυτοπούλου Λεγάκη και τραγούδισε νησιώτικα και μετά παιδιά σε φαντάρους, κοιτάξτε τι μας κάνανε, φέρανε μία στριπτιζές και μας έκανε στριπτίζ. Τι έκανε τώρα αυτό. Σας ορκίζομαι ό,τι σώτια κολυτοπούλου. Σας ορκίζομαι. Μας έφεραν στριπτιζές στο στρατό και μας έκανε στριπτίζ. Τα ακούω, παιδιά, δεν το ξέρω. Αυτό το πράγμα θα βρω. Και μας τραγούδισε η Μαρία Κολυτοπούλου Λεγάκη, πώς τη λένε, και μετά τους φέρανε στριπτιζές. Τι να κάνουν τα παιδιά. Δηλαδή, ωραία, φέρανε την Κορυτοπούλου. Τι χορεύεις, ξεφαντώνεις αφαντάρος. Και ένα πατριωτικός. Άντε και να φας και αυτό, να πιεις και κανένα κρασάν και αυτά. Και μετά σου βγαίνει άλλη. Εκεί που σε τούμπανε από το κρασί, τι να έρθει άλλη. Ναι, εγώ μία απορία έχω. Αυτή πώς το τόλμησε,
πώς μπήκε, δηλαδή, σκέψου τώρα τι άκουσε. Είναι τώρα μετά την Κονιτοπούλου και κάνει στριπτισμία. Τι θα άκουσε. Εδώ οι άλλοι που τη ζητάνε φαντάρι. Α, ναι. Μας είπε ο κύριος Μπέος ότι ενθουσιάστηκε από την πρόσκληση των φαντάρων. Το τέτοιο που λένε ότι, είναι, ότι δεν ήταν αληθινή φαντάρι κτλ. Που μπήκανε στο Δέλτα Σίγμα του Βόλου και μπήκανε μέσα και είπανε παρακαλώ πάρα πολύ, η κυρία που ξέρει από καλό σεξ, ορίστε το τηλέφωνό μας. Και βγήκε ο κύριος Μπέος. Και αποκάλυψε ότι. Θεωρώ ότι το. Αυτό που το δεν έχει ειδικό αυτούργο. Δεν το προκάλεσε μια κυρία. Ποιος μπορεί να είναι. Αυτή διαφήμιζε. Ήρθε και η φαντάρη και σου λέει κάνετε ωραία. Μια κυρία κάνει ωραίο σεξ εδώ. Πάρτε το τηλέφωνο. Κοιτάξτε αν θα δείτε τώρα. Το βίντεο. Θα σας πω κάτι. Είναι. Ακούστε λίγα. Αν δείτε το βίντεο, η κυρία αυτή ορμάει να πάρει το τηλέφωνο. Μα το είδαμε το βίντεο, παιδί. Το είδαμε το και βίντεο. Το ξαναείδαμε. Δεν πρέπει να ήταν κάνουμε στην αίθουσα. Ναι, ορμάει, λέει και πιάνει το τηλεφαντά σου. Μένος που τις έχει. Σου λέει αυτή η κυρία, όρμηξε κυρία μου και πήρε το τηλέφωνο του φαντάρου. Τώρα η κυρία δεν θα πρέπει να απαντήσει. Έχει κάνει μηνύσεις και τέτοια. Ναι, αλλά καλά. Ναι. Αχ, να τώρα. Που λέμε για φαντάρους για και για ωραίες γυναίκες. Αν είναι ένα ελληνικό σεξ σύμβολ κλασικό, ποια είναι. Αν είναι κάτι, ας πούμε, ποια είναι. Ελληνίδα σεξ σύμβολ κλασική όμως, όχι. Ιβάνα Μπάρμπα, ακριβώς Γιάννη μου. Ιβάνα Μπάρμπα, καρδιά. Καρδιά. Καρδιά μου, παιδιά μου, ήταν μαζί. Μίλησε για αυτό που ήταν. Ένα παιδί διαφορετικό όπως ήμουν εγώ. Ήμουν ένα παιδί στην επαρχία. Ήμουν όμως ένα παιδί αυθεντικό, αληθινό. Και ήμουν ένα πολύ απλό παιδί. Ήμουν άκρος ποθητή. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Ήμουν λίγο ροκ. Ήμουν πάντα λίγο αντικομφορμίστρια. Ήμουν τρομερά φιλόδοξη. Ήμουν ασίδωτη και υπερβολική. Ήμουν υπερφύαλη. Ήμουν στεναχωρημένη. Ήμουν αναρχοαυτόνομη. Δεν ήμουν εκρηκτική και οργισμένη πολλές φορές. Ήμουν ένα σημείο αναφοράς. Ήμουν a wannabe. Ήμουν παπανδρική. Ναι, από το αναρχοαυτόνομη, πώς έφτασε ήτανε και Παπανδρέικη. Είναι ο γνωστός μανανισμός. Ναι. Ποιος άλλος. Ήμουν στη ζωή σου κάτι σαν θρησκεία και το ήμουνα της Βάνας, κατάλαβες. Ήτανε όλα αυτά η Βάνα. Πολύ επίθετο, πολύ χαρακτηρισμός, έτσι. Πολυσκευής προσωπικότητα. Ήταν όλα αυτά. Ήταν. Αλλά τώρα κάνει τον αγώνα της η Βάνα, παιδιά. Γιατί έχει έρθει κρίση. Τώρα την κατάλαβε. Ναι, έχει έρθει κρίση. Άντεξε τα χρόνια. Δεν αντέχει, αλλά τέλος πάντων τώρα πια δεν μπορεί άλλο. Αλλά μείνεται. Κάνει άμυνα απέναντι σε όλα τα διεθνή μπρόντ. Και λέω, όχι, δεν πάω να ψωνίσω, δεν κάνω τη ζωή που έκανα. Γιατί αρνούμε να το κάνω πλέον. Έχω μεγαλώσει. Δεν γουστάρω να τρέχω και να μέρμε ότι κάθε γκούτσι, μούτσι, πούτσι. Πούτσι! 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 Έλα! 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 Έρμε ότι κάθε γκούτσι, μούτσι, πούτσι. Υπάρχει πούτσι. Υπάρχει ο Εμίλιο Πούτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι είπε για τον Εμίλιο Πούτσι. Μπορεί να το είπε γι' αυτό. Δεν είπε για τον Πούτσι στην Καλαμάτα, ούτε για άλλο Πούτσι. Μούτσι δεν έχει. Έχει Μούτσι, αλλά δεν ζει. Μούτσι, έλα, δεν παρακαλώ, δεν μπορώ, Έρμεο. Όχι, απελευθερώθηκε. Αλλά, παιδιά μου, και η πολύ μεγάλη... Ναι, ναι, ναι. Για τα επόμενα σχέδιά της, τα οποία από τώρα... Δηλαδή, εκεί που η Βάνα ξεκίναγε μια δουλειά, την τέλειωνε σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, αποχωρούσε σε μια εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα... Τώρα, επειδή... Κοιτάς. Τίποτα, τα πίσω δεν παίζουν. Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τώρα κάνει σχέδια για το μέλλον. Ναι. Σε τρομάζει η λέξη γριά. Για να καταλάβεις πώς θα την ξορκίσω, ετοιμάζω μια παράσταση μετά τη Μαλένα που θα κάνει πολύ εντύπωση. Λέγεται Γερνώντας επιτυχώς. Και θα είναι επίσης μια πολύ ωραία βιβλία, μονόλογος. Είναι μια γυναίκα που μπορεί και γερνά επιτυχώς. Ξέρω είναι. Είναι ενός μεγάλου συγγραφέα από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα μου διαφεύγει το επίθετο. Μα κάτι το διαφεύγει. Μεγάλο συγγραφέα. Μεγάλο συγγραφέα από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω ότι είναι ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης. Το βρήκαμε. Μόνοι μας το βρήκαμε. Μόνοι μας, δεν μας το επιβάλλει. Είναι γνωστός συγγραφέας, μεγάλος είναι. Ναι, 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 βεβαίως. Αλλά και μια και είπαμε για γριά, που τη είπα όλος, η λέξη γριά σε πληγώνει. Θέλω τώρα να σας δείξω ένα τραγούδι το οποίο έχει δημιουργήσει αντιδράσεις τρομερές, παιδιά μου. Είναι ένας νεαρός και τραγουδάει για τη μαμά του και τον παπά του. Ας το ακούσουμε και θα σας πω. Μαμά, παπά, είμαι κουκουλοφόρος. Μαμά, παπά, είμαι κακό παιδί. Τι αντιδράσεις μπορεί να έχει αυτό το τραγούδι. Μαμά, μπαμπά, είμαι κακό παιδί. Κουκουλοφόρος. Ποιος μπορεί να αντιδράσει σε αυτό το τέτοιο.
Η γιαγιά, παιδιά. Η γιαγιά. Τι σου λέω, εγώ δεν είμαι στην οικογένεια. Με ναι, μπεμπέ, με ναι, μπεμπέ. Ποιο είναι μεγάλο, ευρέ. Την έχω τη γιαγιά, έξαλλη. Τη γιαγιά την καλύτερη. Τραγουδάει και λέει μαμά, παπά, να λέει και γιαγιά. Γιατί η γιαγιά παίζει τον πρώτο ρόλο μέσα στο σπίτι. Γιαγιά κρατάει τα παιδιά, γιαγιά δίνει το χαρτζιλίκι. Έχω ένα δάνειο στην τράπεζα. Κάσει τον παπά. Και τον παπάς κοιτάει, να μην πω τι κοιτάει. Κοιτάει το πουλί του. Αχ, γιαγιά! Όλη η Ελλάδα με αυτή τη γιαγιά, το ψήθηκε. Αυτό είναι ο χαρακτηρισμός της πεθεράς. Όχι, της γιαγιάς. Ναι, όχι, γιατί είπα ο μπαμπάς, άντε να μην πω τι κοιτάει ο μπαμπάς. Έχει... Μπορεί να είναι και δικός της γιος ο μπαμπάς. Όχι, δεν ναι, το νομίζω. Ναι, 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 μπορεί, 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 δεν είναι τόσο άδικες πεθερές. Όχι, της κόρης της ο άντρας είναι γιαγιά. Εκεί, λες, ε. Τη γιαγιά. Πάντως, η παιδιά. Γιαγιά θα σου δώσει τα αυγό. Οι γιαγιάδες θα μεγαλώνουν τα παιδιά, τι και να λέμε τα ψέματα. Αλήθεια. Και το χαρτζιλίκι. Α, και το δικό σου το παιδί. Καλά, δεν πρέπει να κάνουμε και έτσι, είπαμε. Και εγώ την βρήκα μια χαρά αυτή τη γιαγιά, την αγαπώ. Και θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει μια άλλη γιαγιά, ναι, που όπως όλα τα εγγόνια την αποφεύγουν κι αυτοί. Γιατί παίρνει στο σπίτι να μιλήσει με το εγγόνι και το εγγόνι και το τι κάνει. Ναι, ναι, ναι. Καλά σπίτι έχει πλάκα, όταν παίρνει τηλέφωνο και η μάνα μου και η... Βλέπω Χάρης και λέω, γιαγιά, δεν είμαι εδώ. Βαριέται και τις δύο, παιδιά. Αγόρι μου, έφαγες, ντύθηκες, πρόσεχε μην κρυώσεις και τέτοια. Και κάνει, ναι, και μιλάει ο Χάρης και λέει, ναι, έλα γιαγιά, ναι. Γιαγιά έχει παράστα, λέει, δεν σ' ακούω. Σοβαρά, το κλείνει. Όλα τα εγγόνια το έχουν κάνει. Τι το κλείνει, το κλείνει τη γιαγιά στα μούτρα. Και εμένα το έχουν κάνει. Ναι, δεν θέλω. Όχι, κάνανε το δικό σου. Αργότερα. Αυτό. Αλλά η γιαγιά του Χάρη. Όπως και η προηγούμενη γιαγιά, δεν το βάλε κάτω. Η πεθερά του Σεφερλή πήρε τηλέφωνο. Πριν πάμε στο Λέοντα, παρακαλώ μια μικρή διακοπή, γιατί έχω μια τηλεθεάτρια που θέλει να παρέμβει στην εκπομπή. Να παρέμβει. Παρακαλώ. Τι να ακούμε, καλημέρα σας. Καλημέρα, αγόρι μου γλυκό, με κραζείς, με θαυμάζεις. Εμένα, αν μπορείς να βρεις την καβαλιά, όταν ακούει τη φωνή της μάνας της που γουρλώνει και ταράζεται, δείχνει ακριβώς, ναι, και στην εκπομπή, ρε μάνα, μπορείς... Να, κοίτα, 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 κοίτα. Ναι, 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 αμέ, το ύφος είναι η μάνα μου, η καγία μου. Του τρομοκρατεί η γιαγιά. Με κράζεις, με θαυμάζεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα κορίτσι που έχουμε εδώ στο κανάλι, το οποίο, παιδιά, είναι Διάνοια. Όχι Διάνοια. Συγκοινωνιολόγος. Βλέπει τώρα ρεπορτάζ και με μια καταστροφή. Τι γίνεται μετά. Όλη μια ούτε χαρά στη διάρκεια. Ούτε οδηγώστε κανένας. Όλη μέσα. Μια χαρά. Όχι, δεν καταλάβω. Βγήκαν και μετά βυθίστηκε. Είναι μέσα. Στο τρενάκι του τρόμου το ζήσανε. Πλάκα κάνεις τώρα. Βγήκε και επιβιώσανε. Και βγαίνει και έτσι κιόλας. Μήπως είναι κόλπο για να κόψω δρόμο. Βέβαια. Η Εστέλ. Η Εστέλ ακούστηκε. Λέει κόλπο να κόψω δρόμο. Αποκλείεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα να γίνει τυχαία. Πού είναι αυτό, στη Βραζιλία. Βραζιλία. Να πούμε, ναι, ότι είναι ένα λεωφορείο που άνοιξε γη και το κατάπια. Αλλά από την τρύπα βγήκε και έπεσε σε ένα ρέμα. Τι ήταν αυτό. Ποτάμι το βλέπω, για ρέμα. Πιο μεγάλο μου φάνηκε. Πάντως σώθηκαν όλοι, να το βλέπετε, μην ανησυχείτε. Το μυαλό της Εστέλ όμως ήταν εκεί, ότι έκοψε δρόμο ο οδηγός. Έκοψε δρόμο, δεν μπορεί να γίνονται τυχαία αυτά τα πράγματα. Σίγουρα έκοψε γενικά δρόμο. Τα καινούργια παιδιά έχουν περίεργο μυαλό. Ναι. Όπως τη Γογό Γουγλίνη, το γνωστό. Βέβαια, τώρα πιάνουμε μιλάνε... για τη δασοπονία. Ναι. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, ημέρα δασοπονίας. Δηλαδή, πονάμε το δάσος. Αυτό είναι δασοπονία. Μήπως είναι στην Ευρώπη. Μπράβο. Ναι. Μήπως είναι για τους λάτρες. Που κάνουν ανακύκλωση. Όχι ανακύκλωση, είναι ανακυκλωτές. Αναδέσωση. Εμφύτευση. Κάνουν εμφύτευση. Βάζει εδώ δύο έλα. Ναι. Και βγαίνει βόλτα. Πονάνε το δάσος. Πάνε και τα αγαπάνε ναι, μετά. Ναι, το... πονάει το δάσος. Ναι. Κατάλαβες. Είναι η μέρα δασοπονίας. Κατάλαβες, δεν το καταλάβανε. Όπως και η επόμενη κοπέλα τώρα από τη Χλωρίδα να πάμε στην Πανίδα. Έτσι. Και στα έντομα και γενικότερα. Αναρωτιούνται τι υπάρχει μέσα στην έρημο. Άρα στην έρημο τι ζώα συναντάς. Σκορπιό είπαμε. Σίγουρο. Φίδι είπαμε. Το φίδι, ναι. Αυτά ναι που. Κροταλία. Ναι. Κροταλίε. Ναι. Μεταξωσκόλληξη. Μυρμήγκια θα έχει εκεί, γιατί σίγουρο έχει και χώμα για πολλές τρύπες. Κουνούπια έχει, ας πούμε, στην Ελλάδα. Σίγουρα θα έχει κουνούπια. Υπάρχει τραγούδι που λέγεται Το κουνούπι της ερήμου. Το λουλούδι της ερήμου. Το τραγούδι. Το βιβλίο δεν ήταν. Το τραγούδι της ερήμου.
Ναι, αλλά υπάρχει και το λουλούδι της Ερήμου που ήταν το βιβλίο με εκείνη την κοπέλα την Αφρική. Που έγινε μοντέλο, όπως τους είχαν κάνει κλειδερεκτομή. Από εκεί. Αλλά κουνούπι της Ερήμου δεν υπάρχει. Και δεν νομίζω να υπάρχουν και κουνούπια στην Ερήμου. Δεν έχει ο Νείλος κουνούπια, να. Ναι, αλλά δεν είναι έρημος ο Νείλος. Δεν έχει αίσθηση τη άκρη του λίγο έρημο. Γι' αυτό είναι το κουνούπι του Νείλου, να. Αλλά τώρα να πάμε, παιδιά μου, και στους ανθρώπους. Πέρα από τα κουνούπια, να πάμε στο... Μπορεί να είπε βλακιά για το κουνούπι της Ερήμου, αλλά τώρα είπε σοφία. Για τον άνθρωπο, όλα ο Θεός με σοφία επί είσαι. Γενικότερα τώρα στην Ιαπωνία έχουν κάθε χρόνο 1500 σεισμούς. Και αυτό και οι Ιάπωνες είναι κοντοί. Τη φύση προνοεί. Οι έγχρωμοι, για παράδειγμα, βγαίνουν έγχρωμοι γιατί είναι σε περιοχές με πολύ ήλιο για να μην καίγεται το δέρμα τους. Οι Ιάπωνες βγαίνουν κοντοί, ώστε όταν γίνεται ο σεισμός, όποιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ πάλεσαι. Άρα είναι κοντοί για να κουνιούνται πολύ. Κατάλαβες, δεν πάνε. Πάνε και ταράζονται και ταρακουνιούνται τα πολέμια. Εμείς που είμαστε πιο ψηλοί, έτσι όταν έχει σεισμό, μας βλέπεις τι ταλαιπώρια τραβάμε. Ναι, κατάλαβες, και πέφτουμε και κάτω. Ενώ οι Ιάπωνες κοντίτουν στο σεισμό, διαφεύγουνε. Ας μπορεί να πέσεις και ένα τραπέζι, κάτω από το τραπέζι χωράς. Έτσι. Και όρθιος. Ναι, και όρθιος. Γι' αυτό. Χωράνε στα λαγκούνα. Για να χωράνε περισσότεροι. Ναι, κατάλαβες. Έτσι είναι, σου λέει. Αυτά είχα να σας πω και σήμερα. Πάμε τώρα να δούμε τι θα μάθουμε από τη σημερινή εκπομπή. Θα μάθουμε λοιπόν ποιος γνωστός κύριος της τηλεόρασης είπε ότι ο Βαρουφάκης θα καταντήσει σαν το Μιτσάρα που θα πηγαίνει πίσω από τις επώνυμες για να τον τραβάνει κάμερες. Διάβασα, παιδιά, ότι είναι μέσα σε μια λίστα με τους μεγαλύτερους στοχαστές του αιώνα. Δεύτερος. Ο Βαρουφάκης. Μάλιστα. Οικονομικούς στοχαστές. Όχι ο Μιτσάρας, ούτε αυτός που το έπεσε. Εντάξει. Ποια γνωστή κυρία απειλή ότι θα αυτοκτονήσει αν είναι αλήθεια ότι ο Τζον Τραβόλτα και ο Τόμ Κρούζ έχουν ερωτική σχέση εδώ και 30 χρόνια. Έχει υπάρξει αυτό το σκάνδαλο. Τώρα το βγάλει, βλέπω να παίζει στα λίγα. Το έβγαλε μια σκανδαλιοτρική εφημερίδα. Το Star το έβγαλε που έχει βγάλει. Η Star, η εφημερίδα. Όχι, το Star το περιοδικό. Έτσι είναι τα ζευγάρια, μοιάζουν μετά από χρόνια. Ναι, μοιάζουν. 30 χρόνια, ναι. Να καλά τα παιδιά. Ποια κυρία της τηλεόρασης αποκάλεσε σπασίκλο την Ευγενία Μανολίδου? Δεν είναι και ο πιο δύσκολος χαρακτηρισμός. Λοιπόν, ποιος γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι πριν από 2 μέρες δεν κρατήθηκε και τα έκανε πάνω του? Έλληνας, ξέρω. Μάλιστα. Έλληνας. Ό,τι καταλαβαίνω. Και γνωστοί κύριοι. Τελευταία όλοι τα κάνουν πάνω τους. Από τότε που έκανε μετό και έτσι σα στη σκηνή. Εμετό. Ο Τζάστιν ο Μπίμπερ. Ο Τζάστιν. Ο Μπίμπερ και, η Γκάγκα. Και η Γκάγκα είτε κάτι. Ναι, όλοι τώρα αρχίζουν. Λοιπόν, πάμε. Ποια γνωστή κυρία, όταν την προσέβαλαν στο δρόμο, του κυνήγησε, έπιασε τον έναν και του χτύπησε το κεφάλι στην άσφαλτο. Θεά! Κουτσόλα! Ποια επίσης διάσημη κυρία έγινε έξαλλη, έβρισε τον δημοσιογράφο και σηκώθηκε και έφυγε όταν της έκανε την ερώτηση για μια γάτα? Για ποια γάτα? Δεν ξέρω. Γιατί μου βάζετε τέτοια που δεν καταλαβαίνω? Για ο πατέρας ποιας διάσημης κυρίας υπερασπίστηκε και πένεψε τον σύντροφό της όταν της έκανε κουτσουκέλα και δεν, πήρε το μέρος της? Κακός, κακός. Λοιπόν, και κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας, στην παρέα μας, ο Κώστας Μαρτάκης! Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. Hello. Ποιο είναι το αγόρι? Παιδιά, που δεν έχω δει και μηνύματα, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πάντως, αν καταλάβει Έλληνα, το κορίτσι να μας το πούνε. Ναι. Ωραίο το είναι κορίτσι. Έλληνας, Έλληνας. Δεν ξέρω τότε. Και εγώ. Πώς το ξέρεις? Εγώ τη βρήκα. fumulifepakistar.gr. Αυτό το mail έχουμε και φυσικά έχουμε και Κώστα Μαρτάκη. Ναι. Έλα. Λοιπόν, πάμε πρώτος γύρος, παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία! Ω, τι ωραία που ευχαριστήκαμε! Τι ωραία, μπράβο! Έλα, πάμε, Γιάννη, μου λέγε μας τα νέα σου, ρε Γιάννη, μου κάνουν αέρα, μου κάνουν και να συνέλθω. Καλά, εκτός το μεγάλο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο Hollywood με τον Tom Cruise και τον John Travolta. Αυτό γιατί εγώ το έχω ακούσει εδώ και καιρό.
Ότι μου υπήρχε αυτή η δίνη, αλλά τώρα. Είχαν βγάλει όμως τα περιοδικά μου. Όχι, δεν περιοδικό. Όχι, όχι, όχι. Θα σου πω συγκεκριμένα το περιοδικό των Star, το οποίο να σου πω κατάξει, είναι σκανδαλοθυρικό. Δεν το λες, ναι. Παιδί μου, και πώς να πω τώρα, Vanity Fair, αλλά γενικά βγάζει σκάνδαλα. Παιδιά, συγκεκριμένο είχε βγάλει και την είδηση, αν θυμάστε, με την, όταν τα είχε φτιάξει ο βασιλιάς με την. Πώς λέγεται η μύτη των. Την Gate. Την Gate, καλά. Αυτό το περιοδικό το είχε βγάλει πρώτο. Ξέρετε τι γίνεται. Και ότι τα έχει φτιάξει ο Brad Pitt με την Ατζελίνα. Ναι, καλέ, σου λέει έγκυρα πράγματα. Ξέρεις, Μίτς, πώς το λέγανε και την ταινία από τα φτιάξα. Ναι, Mr. and Mrs. Smith. Και επίσης να πω ότι προς το παρόν δεν έχει διαψευστεί αυτή η είδηση από κανέναν από τους δύο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό με έχει ταράξει από το πρωί, εγώ θέλω άλλο να σε πω. Τι να πούν, για ποιο λόγο, τι, να πούνε, να πούν τι. Ναι, δεν πρόκειται να διαψευστεί. Τέλος πάντων, εγώ αλλού θέλω να σας πάω, αγαπημένοι μου φίλοι, που ξέρω ότι ο ένας έχει γίνει μικρομπαμπάς και η άλλη έχει πολλά χρόνια που έχει γίνει μητερούλα. Μαρία μου, αγαπημένη. Εσύ μας έλεγες τις προάλλες τη λαχτάρα που είχες πάθει με το παιδί σου που το είχαν χάσει στο μοναστηράκι. Ναι, ναι, όχι, στο Ψηρή. Ναι. Στο Ψηρή, τι είχε γίνει δηλαδή. Ήμασταν σε παρέλαση στην 25η Μαρτίου. Αχ, μη μου τα λες, για λέγε. Και ήταν τα τραπέζια γεμάτα, κόσμος πήγαινε, ερχόταν και παίζαν τα παιδιά στο πεζόδρομο. Και κάποια στιγμή που θέλω να του πάρω μπαλόνι, τον ένα δεν τον βρήκα. Να. Τον βρήκα μετά από κανένα τέταρτο. Πόσα χρόνια από τη ζωή σου. Τον γυρνάγανε σε ένα τραπέζι. Για λέγε. Πολλά. Πολλά λέγοντας. Πεθαίνεις. Λοιπόν, σου έχω εγώ ένα κύριο, παιδιά, πολύ 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 γνωστό σας, ο οποίος έχασε 27 χρόνια από τη ζωή του. 27 και 6 μήνες, μετρημένα, ο ίδιος τα λέει. Μάλιστα. Δεν είναι δικά μου λόγια. Διότι τον πήρανε, βρήκε την κόρη του, Τέζα. Ναι. Γιατί τι είχε κάνει η κόρη. Είχε κατεβάσει ένα μπουκάλι ουίσκι μονοκοπανιά. Και ήρθε και τη ζήτησε στο πόσο χρόνο. Δεν μπορώ να στα πω κιόλα και θα σε βοηθήσω. Στην Κρήτη πέθανε. Από το ποτό, ναι. Και εσύ με κοιτά, Φώτη μου. Δεν το άντεξε, πέθανε. Ένα κουκλί. Και πώ το έπαθε. Πολύ δράμα το έχουμε κάνει. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε γιατί σα έχω αγαπημένο φωτογραφικό υλικό για να υποψιαστείτε ποιο μπορεί να είναι ο χαρικωμένο πατέρα που τράβηξε τα πάνδυνα. Λοιπόν, ξεκινώ με το νούμερο 1. Και στο νούμερο 1 έχω τον Δημήτρη Σταρόβα που χθε τον απολαύσαμε και στα Καρντάσιαν και σήμερα το πρωί στο Challenge. Ναι, καλή, γιατί αυτό πάει. Αυτό να είναι είδηση. Πήγε ο Σταρόβα στα Καρντάσιαν. Άργησε λίγο, γιατί συνάντησε λίγο βροχή στον δρόμο. Αν δεν πήγε και από την αρχή. Όχι. Φτάνε, και αυτό το είπε ότι τον είδαμε στα Καρντάσιαν. Τελευταία στιγμή πήγε. Αλλά το θέμα είναι ότι πήγε ο Σταρόβα. Μήπως λοιπόν ο Σταρόβας τα είπε όλα αυτά για την κόρη του που της έχει πολύ μεγάλη αδυναμία και αν θυμάστε βλέπει και εφιάλτες στον ύπνο του ότι τρέχουν να την απαγάγουν και δεν προλαβαίνει να τη σώσει. Ναι, πάω στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2 σας έχω το Γεράσιμο το Σκιαδαρέσι. Ο Γεράσιμος ο Σκιαδαρέσις έχει δύο δίδυμα κορίτσια που μάλιστα είχε πει τώρα πριν από λίγες μέρες στην συνέντευξή του ότι του ήρθε εγκεφαλικό όταν το ανακοίνωσαν και τα δύο τα κορίτσια ότι θέλουν να ασχοληθούν με την υποκριτική. Μήπως το είχε έρθει νωρίτερα ο στούφος με το αλκοόλ. Δεν ξέρω. Πάω στο νούμερο 3 και βρίσκω κατευθείαν στο νούμερο 3 τον Γιάννη τον Μπέζο. Ο οποίος νεότατος εδώ. Νεότατος. Είναι καλά, είναι καλά, δεν έχει αλλάξει και πολύ, παιδί. Όχι, ίδια μου χρόνια τώρα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μπέζος, μήπως, παιδιά μου, που είναι έτσι και λίγο αυστηρός και συντηρητικός με τους θαυμαστές του, μήπως είναι το ίδιο αυστηρός και συντηρητικός και με το παιδί του. Και του ήρθε στούφος μόλις την είδε Τέζα. Ή πάω στο νούμερο 4 και στο νούμερο 4 συναντάω τον Θοδωρή τον Αθερίδη. Που εντάξει, ο Θοδωρής ο Αθερίδης τον έχει πιο cool μπαμπά. Αλλά παιδιά μου, ο μπαμπάς είναι πάντα μπαμπάς. Πάντα αγχώνεται, πάντα ταράζεται. Μάλιστα. Και πάω τώρα, αν είστε έτοιμοι, στην ερώτηση. Ποιο γνωστού λοιπόν ηθοποιεί η κόρη τον λαχτάριζε και τον έκανε να χάσει 27 χρόνια από τη ζωή του όταν του είπαν ότι κατέβασε ένα μπουκάλι ουίσκι μόνο κοπανιά. Μόνο κοπανιά ρε παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, Μαρία μου λέει το κοντρόλ. Ό,τι μου λέει το κοντρόλ να κάνω. Λοιπόν, Μαρία μου, ένα Σταρόβας, δύο Σκαταρέσεις, τρία Μπέζος, τέσσερα Αθερίδης. Τίποτα. Δεν πάει το μυαλό σου. Ναι, Μπέζο δεν βάζω. Δεν θα έλεγε για την κόρη του τέτοιο. Μήπως το έπινε Ναταλία Τσαλίκη που τις προάλλες ήταν καλεσμένη στο πρωινό. Α, όχι, όχι. Α, λες όχι. Γεράσιμος και Αδαρέσι μπορεί να είναι, αλλά δεν τον έχω δει τελευταία να δίνει συνεντεύξεις. Είμαι ανάμεσα στο Σταρόβα και τον Αθερίδη. Αχα. Και πού καταλήγεις? Να πω τον Αθερίδη, γιατί ο Αθερίδης είχε μια περιπέτεια με το αλκοόλ που σίγουρα τον τάραξε περισσότερο αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αχα. Με το παιδί του. Από το 4. Ρε! Γι' αυτό έπαθε τόσο
Γιατί όλοι είμαστε προετοιμασμένοι να δούμε τα παιδιά μας στην εφηβεία κάποια στιγμή γκολ. Καλά, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι που το είδε τέζα το παιδί και μέχρι να το εξηγήσουν τι είχε πάθει. Κατάλαβε. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρει και τι έχει συμβεί μέχρι τότε. Αλλά παιδιά, μια και έπιασα το του πρωινού, σα έχω κι άλλα. Γιατί ο Θοδωρή Αθερίδη στο πρωινό του Σεφερλί τα είπε αυτά. Καλέ. Καλέ. Τι. Καλά. Έλα, καλέ. Κάποιοι εκεί καλέ. Μέσα τι με το καλέ. Που έμαθαν ότι ο Τζόνο Τραβόλτα με τον Τόμ τον Κρούζ 30 χρόνια έρωτα σου λέει θέλουν πάση θυσία προξενεύουνε. Τι? Να μπει τι μέσα λέει, και να τους... Το Δημήτρου Καρέζο λέω. Να μπει ανάμεσα και ο διαλύσει το ζευγάρι. Γιατί τόσο ωραίο είναι. Όχι, παιδί μου. Γιατί νοιάζεται ο Ουγγαρέζο να τα φτιάξει με τον Τραβόλτα. Κι όμω, Μαρία μου, καθόλου του Ουγγαρέζου δεν του προξενεί εντύπωση αυτή η είδηση. Διότι σου λέει οι άντρε υδροχόοι έχουν μία ροπή προ το. Δεν είναι υδροχόοι. Δεν μ' αρέσουν. Όχι, πάμε και με το ζώδιο τώρα, κατάλαβε. Παιδιά, εγώ σα λέω ότι είπαν οι άλλοι. Αλλά παιδιά μου, το μεγάλο το σκάνδαλο είναι αυτό που έχει ξεσπάσει με την Αργυρό Μπαρμπαρίγου, η οποία για πρώτη φορά τοποθετήθηκε. Στην κόντρα που κατέληξε, που μάλλον θα καταλήξει στα δικαστήρια, με τον Σπύρο Χαριτάτο. Θυμάστε που ο Σπύρος Χαριτάτος... Α, που τη ζητούσε 1 εκατομμύριο ευρώ. Τη τα ζητάει, δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όχι, εκείνος τη τα ζητάει. Ποιος τα ζητάει. Ναι, μωρέ. Ναι, αλλά ακόμα. Ακόμα. Γιατί η δίκη αυτή θα έχει πάρει και αναβολές. Η Αργυρό έχει πει ότι έφυγε από αυτή τη δουλειά γιατί την πιέζαν πάρα πολύ και αρρώστησε και έπαθε και αυτό άνοσο. Σωστά τα λες, πολύ σωστά τα λες. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα είπε, όταν δεν σ' αρέσει η δουλειά σου και δεν περνάς καλά ή δεν σε εκτιμάνε, σήκω φύγε. Πολύ καλά τα λες. Μην το έχετε σε όλο αυτό. Όχι, καλέ, σήμερα το είδα στη τηλεόραση. Όχι, όχι, την πρώτη δήλωση. Το θέμα, παιδιά μου, είναι ότι πραγματικά η Αργυρό Μπαρμπαρίγου τοποθετήθηκε στα Kardashians και με αφορμή τα δικαστήρια και γενικά, υπάρχει μια εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που, παιδιά, αν βάλουμε όλα μαζί που του ζητάνε, φτάνουμε στο εξωφρενικό ποσό του 1.700.000 ευρώ. Ποια είναι αυτή η εκπομπή? Το πρωινό. Του Αντένα. Ναι, παιδιά μου. Αλλά η Σάσα έχει βρει τρόπο να τα γλιτώσει όλα. Σου λέει, κάνει πρόβες στον καθρέφτη, χωράει το μπούστο της στο ανοιχτό και δείτε τι κάνει. Η Αργυρό Μπαρμπαρίγου είχε χθες τα Kardashians και τοποθετήθηκε πρώτη φορά για την αγωγή που της έκανε ο πρώην συνεργάτης της, ζητώντας της το ποσό του 1.000.000 ευρώ. Να πέρασες πάνδυνα. Και το λέω πολύ σοβαρά. Πέρασα πολλά. Όταν θα περάσουν πολλά πολλά χρόνια και θα είσαι ακόμα στην τηλεόραση, τότε θα κάνουμε την αληθινή συνέντευξη και θα τα μάθεις όλα. Γιατί θέλεις να το κάνεις μετά από χρόνια? Γιατί δεν θέλεις. Για να μαζέψεις ένα εκατομμύριο. Να μαζέψεις ένα εκατομμύριο. Θα το κλείσουμε το θέμα σύντομα, δεν θα το συνεχίσω. Αλλά γιατί λες μετά από χρόνια? Γιατί δεν είναι πράγματα που δεν μπορώ να τα πω ακόμα. Η συνέντευξη αυτή έδωσε την αφορμή στην ομάδα του πρωινού να θρήσει όλα τα ποσά που του ζητούν με αγωγές τους και η Σπυροπούλου και η Μενεγάκη, ανεβάζοντας το ποσό στο 1.700.000 ευρώ. Άμα τα βάλουμε πάντως όλα μαζί, βγαίνει έτσι. Από αυτή εδώ την εκπομπή συνολικά μα φτάνει 1.360. 2.60. Όχι, 2.60 και 500,5 και σε ένα καβατζίκι αυτό. 1.700. Σαν εκπομπή 1.700 μα φτάνει. Χρωστάμε. Μια χαρά. Η Σάσα πάντως αγχώνεται ότι θα πρέπει να πουλήσει το σπίτι της για να πληρώσει τη Σπυροπούλου. Την αγωγή που έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε Σάσα. Μου παίρνει τηλέφωνο. Ρε Φέη. Λέω, έλα ρε Σάσα. Εγώ αν πουλήσω το σπίτι στη μάνα, ούτε 50.000 δεν πιάνει. Πού θα τα βρω, ρε Φέη. Εγώ πιστεύω θα την αποσύρει. Εγώ το πιστεύω. Έλα, προχωράμε. Καλά. Και κάνει από τώρα πρόβες τι θα πει στο δικαστήριο, φροντίζοντας με το ανοιχτό ντεκολτέ της να επηρεάσει την έδρα. Να σου πω, όπως ακόμα μιλάς, πάντα ήθελες να έχεις παιδική φίλη την Κωνσταντίνα, να μεγαλώσετε μαζί μου. Εντάξει, παιδιά, όλοι το ίδιο αδέλφια, ρε παιδιά. Να αρέσει η Σάσα. Και εμείς μεταφέραμε κάτι που γράφτηκε τότε. Δεν ήταν δική μας πληροφορία. Κάτσε, Σάσα. Ακούτε, κύριε Πρόεδρε, πέστε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα. Και να πα έτσι με αυτό το μπούστο. Αμάρτησα για την εκπομπή μου. 27 χρόνια από τη ζωή του έχασε ο Θοδωρής Αθερίδης όταν του είπαν ότι η κόρη του έπεσε τέζα όταν κατέβασε ένα ολόκληρο ουίσκι μονοκοπανιά. Σε έχει στεναχωρήσει και μία χρονιά, πρωτοχρονιά ήταν, θυμάμαι. Θα τελειώσουμε με το θέμα αυτό. Απλά επειδή σαν μπαμπάς και εγώ καταλαβαίνω το πώς ένιωσε εκείνη την περίοδο. Τι ακριβώς είχε γίνει? Τίποτα, μωρέ. Το παιδί έκανε τι που κάνουν οι έφηβοι. Ήπια ένα ουίσκι έτσι κρακ. Και έπεσε. Και εγώ ήμουν μακριά και με πήραν τηλέφωνο. Δεν είναι καλά. Και μέχρι να καταλάβω εγώ τι είναι και τα λοιπά και να φτάσω εκεί, έχασα 27 χρόνια και 6 μήνες ζωής. Γι' αυτό φέρεσαι νεότερο. Τι συνέβη, ρε. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε. Πάρ' το χάρη τηλέφωνο να πάει σε πάρτι σήμερα να πιει.
όσο μπορεί να πιει για να πάω να τον πάρω μετά να ξαναγίνω άλλος άνθρωπος. Η είδηση της ημέρας όμως είναι άλλη. Το σκανδαλοθυρικό περιοδικό Star υποστηρίζει ότι ο Τζον Τραβόλτα και ο Τόμ Κρούζ είναι ζευγάρι εδώ και 30 χρόνια. Έχουν και οι δύο συζητηθεί επανειλημμένως πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι δηλαδή πρώτη φορά. Οπότε λες τώρα, αφού υπάρχει καπνός, μια φωτίτσα δεν θα υπάρχει κάπου. Γιατί δεν λένε οι παγιατάκια, ας πούμε, είναι αυτό. Η Χριστίνα Πολίτη απειλεί ότι θα θανατωθεί αν η συγκεκριμένη είδηση δεν διαψευστεί. Εγώ θα θανατωθώ αν αυτοί τα έχουν. Δεν θέλω. Και τον ένα θέλω να τον παντρευτώ, μικρή, και τον άλλο να. Α, παπα, χάλια και οι δύο. Όχι και χάλια και οι δύο. Ο ένα πιο χάλια από τον άλλο. Καλά, μήπως το μάθανε και άλλαξαν τον άλλο. Και λογικά σου ταιριάζαν και οι δύο. Την ίδια ώρα, ο Σεφερλής παρακίνει τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να μπει ανάμεσα στο ζευγάρι. Πάντω, παιδιά, υπάρχει αυτή η φήμη για του υδροχώ που είναι χρόνια στη τηλεόραση και κυρίω στην Ελλάδα του άντρε ότι παίζει κάτι άλλο στη ζωή του. Ήδη χρώματα στα ρούχα, ίδιο χρώμα στο μαλλί, ίδιο μαλλί χτενισμένο προς τα πάνω. Κοίτα, πιο κοντά στον τόπο. Κοίτα, και οι τρεις είναι παιδιά, τα λεβουάλε δηλαδή. Πάει πιο πολύ Τραβόλτα του πάει. Έλα σου τώρα, πάει ο Τραβόλτα! Το έχουν βρει εκεί τα γόρια και... Του πάει ο Τραβόλτα. Μοιάζανε και οι τρεις μαζί. Λιγάκι, ναι, του πάει του Τραβόλτα. Για πάμε, Τζενάκη, παιδιά. Παρακάτω. Έλα, έλα, παρακάτω. Μία πάρα πολύ γνωστή κυρία, η οποία έγινε έξαλλη με δημοσιογράφο, τον έβρισε. Και για τη γάτα. Σηκώθηκε και έφυγε και όλα αυτά για μία γάτα. Γιατί τι εννοούσε. Θα σας εξηγήσω απόλυτα. Λοιπόν, αυτή κρατούσε μία γάτα με λουρί. Στον και... δρόμο έβγαζε τη γάτα με δεν μπορώ να πω πολλά πολλά. Κρατούσε τη γάτα με το λουρί. Τη ρωτάει ο δημοσιογράφος. Συγγνώμη, πώς μπορείτε και καταφέρετε να βγάζετε τη γάτα με το λουρί. Και γιατί και εγώ έχω γάτα και δεν σκάφτεται το λουρί. Και έγινε έξαλλη. Αυτό, αγιά σου, έγινε έξαλλη. Του λέει, αυτή είναι η μπιπ ερώτησή σου που θέλεις να μου κάνεις. Αυτό θες να με ρωτήσεις, μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα. Και σκόθηκε και έφυγε. Ούτε λεπτό δεν του έδωσε στο τέλος. Μάλιστα. Κάτι θες να μας πεις, αλλά δεν έχω καταλάβει. Πρόσεξε να δεις τώρα και θα τα καταλάβεις απόλυτα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τις τέσσερις κυρίες με τη γάτα και το λουρί. Πρώτη, παιδιά μου, αυτή είναι η Τζούλιαν Μουρ. Η Τζούλιαν Μουρ είναι αυτή. Η ίδια. Τι κρατάει. Τιγράκια. Με τα τιγράκια τα πάει καλά. Με τις γάτες. Με τις γάτες πώς θα πάει το θέμα. Ξέρετε, παιδιά μου, ότι μέχρι τα 26 η Τζούλιαν Μουρ δεν ήξερε να κολυμπά. Αλήθεια. Βεβαίως, 26 χρόνια. Και γιατί έμαθες τα 26. Θα τη ρίξανε, φαίνεται μέσα. Για να πηγαίνει στάμπατα. Μπορεί μια ταινία, δεν ξέρω. Έβαλε. Επόμενη κυρία. Μιλάμε για μεγάλες προσωπικότητες. Σαρλίζ Θερόν. Έλα ρε. Ναι, ρε παιδιά, Σαρλίζ Θερόν. Τώρα να πας να την ρωτάς για το γατί και το λουρί. Τι κρατάει. Να έχεις 5 λεπτά, σας λέω εγώ, να της κάνεις συνέντευξη και να την ρωτάς για τα γατιά. Ρώτα τι κάτι πιο. Περίεργη και αυτή. Να τη ρωτήσει για το σαντοπέν τσαντίζεται. Να τη ρωτήσει για το παιδί τσαντίζεται. Τη ρώτησε για το γατί. Γενικώς τσαντίστηκε. Είναι σε φάση. Τι τσαντίζει άλλη που λέει μη. Μην τη πιάνει το γατί. Αγιά σου. Λοιπόν, παιδιά μου, στα 15 της, η Σαρλίζ είδε τον μπαμπά της να επιτίθεται στη μαμά της. Η μαμά της, τον μπαμπά της, τον σκότωσε σε αυτό. Ναι, να το αυτό θυμάστε. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε ναι. Εγώ, παιδιά, όταν το διάβασα. Εγώ δεν το ξέρω. Καλά, εντάξει. Αυτό που λες, μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ σπουδαία. Πολύ σπουδαία αυτά που λέει. Λοιπόν, συνεχίζω με την τρίτη κυρία και το γατί της. Εδώ σας έχω λοιπόν την Kate Blanchett. Όλες, γιατί είναι με τα πόδια ανοιχτά. Είναι η Kate Blanchett. Η ίδια. Η Kate Blanchett είναι αυτή. Αυτή είναι η Kate Blanchett, παιδιά μου. Είναι, ναι. Τι της αρέσει να κάνει. Τι δεν μπορώ να πω. Παιδιά, είναι τρελή. Η κοπέλα μου είπε να μην το πω. Αυτό είναι λίγο τρελό. Της αρέσει να φτιάχνει λίστες, πώς φτιάχνουμε για το σούπερ μάρκετ, με πράγματα που πρέπει να κάνει και μετά να τα σβήνει όταν τα κάνει. Έχει αμανία. Αλλά κι εγώ. Αλήθεια. Αν δεν ξέρεις τι κόλλημα. Για λέγε. Ναι, τίποτα. Μανία το λένε αυτό. Ξυπνάω και λέω θα κάνω πρώτα αυτό, μετά θα κάνω αυτό, μετά θα σημειώσω αυτό, μετά να πάω στον υπολογιστή αυτό, μετά να πάρω αυτού τηλέφωνο. Και τα σβήνει. Βέβαια, για να χαίρομαι ότι τα έκανα. Και μετά τα κάνω ή τα κάνω τσέκ. Αλλά πιο πολύ μου αρέσει να τα σβήνω. Τα κάνω πρώτα τσέκ και μετά τα σβήνω. Πολλά χαρτάκια, πολλά πόστιχη. Από Παπαναγία. Σε πολλά χαρτάκια. Αυτό χειρό. Όχι σε πολλά χαρτάκια. Σε ένα. Αλλά μπορεί να βάζω και χαρτάκια σε υποκατηγορίες. Διότι το ένα μπορεί να βάλει σούπερ μάρκετ. Να τι έχει κάτι τελευταίο. Δίπλα που λέει το σούπερ μάρκετ. Ναι. Και να πάρω από το πόστιχη ένα μικρότερο πόστιχη. Ακριβώς. Πάμε και στην τελευταία με το γατί. Η Τζούλια Ρόμπερτς. Και αυτή. Εδώ, παιδιά μου, θα σας πω κάτι. Πώς βάφεται η Τζούλια Ρόμπερτς, πώς θέλει να τη βάφουνε. Με τα διαβάσει. Παιδιά μου, βάφεται ξαπλωμένη. Γιατί, για να κοιμάται για να... Γιατί μετά, λέει, όταν τη βάφουν ξαπλωμένη, μετά φαίνεται πιο χαλαρωμένο το πρόσωπό της. Άκου, τώρα τρέλα.
Δεν το θυμάσαι, Μαρία. Τι λες τώρα. Βεβαίως. Είχαμε πει αλήθεια. Πάμε στην ερώτηση, είσαστε έτοιμοι. Ποια διάσημη κυρία έγινε έξαλλη. Έβρισε τον δημοσιογράφο και σηκώθηκε και έφυγε όταν της έκανε ερώτηση για μία γάτα. Ο Φώτης ήθελε να απαντήσει για το γατί. Δώσε, δώσε, δώσε πόνο. Ένα Τζούλιαν, δύο Σερλίς, τρία και τέσσερα Τζούλια. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, παιδιά μου, αυτή με τη γάτα δεν ξέρω. Τι φαντάζεσαι. Νομίζω όμως... Ποια θα τα έπαιρνε με μια τέτοια. Για ποιο στρίτζο... Ναι. Το 3 Kate Blanchett. Τι λέει. Τι ωραία. Κερδίζω. Θα κερδίσω. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τη φάση με το γατί. Η Κέιτ Μπλάνσετ στην Ταχτοπούτα παίζει την κακιά μητριά. Ναι. Και έχει και ένα γατί που σούρνει με λουρί. Και είχε, τώρα δίνει συνεντεύξεις σε πολλούς δημοσιογράφους. Και πήγε ένας δημοσιογράφος από την Αυστραλία να ρωτήσει πώς μπορούσε σε όλα τα γυρίσματα να έχει το γατί και να συμπεριφέρεται μια χαρά και με το λουρί. Συγγνώμη, λέει, θα με ρωτήσει, αυτή είναι η μπιπ ερώτηση που θες να μου κάνεις. Σωστή και αυτή από τη μεριά της. Διότι τη φέρναν αυτήν στο γατί με το λουρί, το τράβαγε αυτή. Δεν ήταν ο ρόλο τη να δει πώ θα τρέβει. Αλλού ήταν ο ρόλο. Αγιασί ο δημοσιογράφος αυτό την είχε εκνευρίσει. Γιατί έτσι λέει κάτι, να πιούμε μια βότκα, να πιούμε μια μπιρίτσα. Τέτοια τη έλεγε. Να πιούμε μια μπιρίτσα, του λέει και κάνει αυτή. Όχι, πίνω βότκα. Τέτοια έχει μείνει αυτή να τη το λέει κόντρα. Όχι, δεν ξέρω, έτσι αυτό θέλει να σπάσει τον πάγο. Αυτό. Ναι, ήταν και λίγο χιουμορίστα, έτσι το έπεσε και σου λέει θα κάνω. Αυτά που λέτε. Αλλά σα έχω κι άλλα. Φυσικά. Η Ριάννα είπε την Τζένιφερ Λόπε Μίλφ. Η Ριάννα είπε την Τζένιφερ Λόπες μη. Ναι, σωστά. Και αυτή τι την είπε. Αυτή δεν απάντησε ακόμα. Περιμένω. Περιμένω στην γωνία. Αλλιώς θα τις έλεγε. Έχω κι άλλο. Θα δείτε, παιδιά μου, φωτογραφίες της Taylor Swift με νέο αμόρε. Άντε, καλωρίζει. Βεβαίως, να το κρατήσει. Να γιάσουνε, να γιάσουν τα παιδιά. Και τελευταίο και καλύτερο σας έχω. Τι πάθανε οι fans όταν έφυγε ο Zayn Malik από τους One Direction. Τι πάθανε. Ιστερία, ορίστε. Η J-Lo και η Ριάννα έχουν δανείσει τις φωνές τους στην ταινία κινουμένων σχεδίων Home. Και μάλιστα η ατίθεση στάρα από τα Barbados υποδίεται την κόρη της πορτορικανής πανδρεσίας. Οι δυο τους πόζαναν χαρούμενες και υπέρλεμπρες για τα απαιτούμενα κλικ στην πρεμιέρα και την ώρα των συνεντεύξεων η Ριρή δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της που η κινηματογραφική μαμά της είναι Μίλ. J-Lo is your mom. How weird is that? How dope is that? J-Lo's like the hottest mom there is. She's like a MILF. Η αγαπημένη του Robert Pattinson, FKA Twigs, φαίνεται από την όψη ότι είναι πέραν του κόσμου τούτου. Πόσο μάλλον στο πλαίσιο της τέχνης που ακόμα και οι φυσιολογικοί κουλιέσονται. Στο νέο της κλιπ, το οποίο η ίδια σκηνοθέτησε, παίρνουμε μια γεύση από την αναμουμπούλα του είναι της. Σε ένα σκοτεινό δάσος, ένα λευκό βαν. Και μέσα, η FKA έγκυος να πνίγεται, μέχρι που γεννάει ένα φουλάρι. Στη συνέχεια, το φουλάρι των σπλάχνων της εγκλωβίζει γυμνασμένα αγόρια. Κανένας σειρμός. Για να ολοκληρωθεί, μεγάλο πρεπός στο ανερμάτιστο του θεάματος κλείνει με μια ομαδική χορευτική πασαρέλα. Μεγαλεία το δάσος. Στη μακρινή Καλιφόρνια, άκαρδοι παράτησαν το σκύλο του στο αυτοκίνητο χωρίς καν να του αφήσουν μια μικρή χαραμάδα από το παράθυρο. Όπως ήταν φυσικό, ο σκύλος έγινε έξαλλος και δεν είναι από αυτούς που καταπίνουν το θυμό τους, οπότε φρόντισε να καταλάβουν όλοι τα νεύρα του. Η Kate Blanchett είναι η κακιά μητριά σε Σαχτοπούτα και δίνει αβέρτα συνεντεύξεις για το πρόμο της ταινίας. Ένας τύπος όμως από Αυστραλιανή εκπομπή την έκανε τόσο έξαλλη με μια ερώτηση για μια γάτα που σηκώθηκε και έφυγε. How are you able to get that cat to do what you wanted to on a leash? That's your question. I try and put my girlfriend's cat on a leash and it just never works for me. That's your question? I thought that was... That's your question? Nice to meet you. We got a high five. This is a high five kind of thing. Η Taylor Swift μάλλον γέμισε τον κενό χώρο στην καρδιά της με τον Calvin Harris. Οι πρώτες φήμες κυκλοφόρησαν μετά τα Brit Awards, όταν διάφορα μάτια τους είδαν να χαϊδεύονται. Λίγο καιρό μετά, η Taylor πήρε άρον-άρον αεροπλάνο και πήγε να τον απολαύσει στο Las Vegas. Τώρα, μια κοινή φωτογραφία από τον Nashville έχει τρελάνει τους φαν και των δύο, που θέλουν διακαώς να τους δουν μαζί. Μάλιστα, έχουν επιχειρήματα τόσο ισχυρά που θα πείσουν και τον πιο δύσπιστο. Θα κάνουν πολύ ωραίες μουσικές και πολύ ωραία παιδιά, καθότι είναι και οι δύο ξανθοί και γαλανομάτες. Cried,
κλαθμός και ο δειρμός επικράτησε στο ίντερνετ. Ο Ζέιν Μάλικ αποχώρησε από τους One Direction γιατί θέλει πια να ζει ως φυσιολογικός 22χρονος και δεν αντέχει την τόση προβολή. Όπως είναι φυσικό, αυτό προκάλεσε συντριβή στα νεαρά κορίτσια που με πόνο καρδιάς και όση δύναμη τους απέμεινε πήραν τα κινητά τους και βιντεοσκόπησαν τα συναισθήματα πόνου. Το Uptown Funk δεν σταματάει να γνωρίζει δόξες. Αυτή τη φορά η μεταφορά έγινε στο Hogwarts και η διασκευή λέγεται Dark Lord Funk και την ερμηνεύει ο Voldemort. Η επιτυχία του τραγουδιού μέσα σαν Harry Potter ήταν τόσο μεγάλη που σε λιγότερο από 3 μέρες έχει ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια views. Και επειδή ό,τι πουλάει καλό είναι να εξαργυρώνεται, οι δημιουργοί έβγαλαν και μπλουζάκια. Τέτοιες ευκαιρίες κέρδους δεν χάνονται. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Yeah. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, μπράβο σου. Εμένα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ναι. Αλλά... Μόλις γυρίσουμε, παιδιά μου, θα μάθουμε ποια είπε για την Ευγενία Μανολίδου ότι είναι σπασίκλο, όπως επίσης ποιος είπε για τον Γιάννη Βαρουφάκη ότι σε λίγο θα καταντήσει σαν τον Πιτσάρα που θα κοιτάει να πηγαίνει πίσω από τις κάμερες για να τον τραβάνε. Μάλιστα. Και κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μαρτάκης, όπως yeah. έχουμε πει, έτσι. Μαζευόμαστε σιγά σιγά όλοι εδώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 παρακάτι. Σήμερα θα είναι μαζί μας ο Κώστας Μαρτάκης. Μέχρι τότε όμως συνεχίζεται ο αγώνας που αυτή τη στιγμή είναι ισόπαλος. 1-1. Εντάξει, ναι, 1-1. Ωραία, για να δούμε το quiz. Αυτό το αγόρι που κοιτάει το μαγιό της κοπέλας, ποιο είναι αυτό το αγόρι? Αυτή ποια είναι? Καταρχήν, ποια είναι αυτή, σωστό? Τάχει με την κοπέλα αυτή, είναι ζευγάρι. Τάχει με την κοπέλα αυτή. Όχι, oh, φίλοι του λένε. Okay. Έχει κάνει κάτι με την κοπέλα αυτή. Δεν θα έχει κάνει, μόνο στην. Θα έχει κάνει. Λοιπόν, που μου λέει papakistar.gr, παιδιά μου, αυτό είναι. Πάμε δεύτερο γύρο, έλα. Ζάρι, Ζάρι, Μαρία τώρα. Έχω, όχι, ισοπαλία δεν έχω. Μαρία, Μαρία, γιατί έλα, έχω άλλο κέρδισε τελευταία. Λοιπόν, έλα Μαρία μου με δυτική ενέργεια να ρίξεις το Ζάρι, σε παρακαλώ. Πα. Έλα. Λοιπόν, Μαρία, σου έχω σεξ, σου έχω ίδρυγκα. Σεξ, θες. Παρασκευή πάντα σεξ. Αχ, λοιπόν, Μαρία μου. Θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά να μου πεις μια ιστορία από τον εαυτό σου. Σου έχει τύχει ποτέ να φας χυλόπιτα από κάποιον άντρα? Αλήθεια? Α, και σε εσάς, κορίτσια? Ποιος δεν έχει σε Μάικλ? Εσύ τι λες? Υπάρχει, υπάρχει κι όμως, παιδιά μου αγαπημένα, υπάρχει μια κυρία της τηλεόρασης. Ποτέ, ποτέ, λέει, τον ποτόν. Όχι μόνο ποτέ τον ποτόν, είναι τόσο καπάτσα, η οποία αν τολμούσε να βάλει κάποιον στο μάτι, είχε πέσει στο επόμενο δευτερόλεπτο. Είναι να μην τον βάλει στο μάτι. Καλέ. Αυτές είναι. Ναι, την ακαταμάχητη Αφροδίτη, την ταινία την έχετε δει? Όχι. Είναι μία που, παιδιά μου, όποιος στοχεύσει τον έχει πάρει. Έτσι κι αυτή. Έτσι κι αυτή η ακαταμάχητη Αφροδίτη. Ποια είναι αυτή που δεν τη ξεφεύγει κανένα, είναι η ερώτηση. Ναι, καλέ. Έλα, Μαρία μου, λοιπόν, και ξεκινώ με το νούμερο 1. Και στο νούμερο 1 πια σου έχω, λες, τη Βίκη Σταυροπούλου, αν βλέπω παίζει. Καλά. Παιδιά. Παίζει, είναι καπάτσα, ναι. Oh, καλά. Και επίσης, Μαρία μου, να πούμε ότι οι άντρες που έχει στο πλευρό της η Βίκη. Κουκλιά. Ζωγραφιστά όμως. Άμα γεια σου. Θα ξαναμιλήσει. Πάμε στο νούμερο 2. Και στο νούμερο 2 σου έχω τη Ζέτα Μακρυπούλια. Δεν την έχω. Για να σου μπορέσει, Μαρία. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης και Αντώνης Ρέμος. Στο χρώμα του δέρματος, μην τρομάζει. Λες για κουκλιά. Όχι, αλλά του είχε βάλει μήπως εκείνη στο μάτι και μετά πέσανε. Σαν τα κουνούπια. Πάω στο νούμερο... Βίκη και Ζέτα, νικάει Βίκη. Βίκη, ε. Πάω στο νούμερο 3, στη φίλη σου. Βίκη, Κωνσταντίνα Βίκη. Μιχαήλ. Παιδιά, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, επίσης πολύ ωραίους άντρες έχει στο πλευρό της. Παιδί μου, Βίκη, δεν την έχεις δει πως συμπεριφέρεται. Λες. Ναι, την έχω δει. Σε βλέπει, δεν σε... Χρυσό μου, τι κάνεις εσύ και πώς είσαι και... Όχι, μωρέ, τι ωραίο που είναι αυτό, καλή, και...
και έρχομαι. Εσύ έρχεσαι κάτω. Και πάω στο νούμερο 4 και στο νούμερο 4 σας έχω την Ελένη Μενεγάκη. Και η Ελένη. Κοίτα να δεις τώρα. Η Ελένη το έχει πει αυτό. Αποκλείεται. Αλλά μήπως κάποιος που την ξέρει καλά το έχει πει. Λοιπόν, και τώρα σε πω κατευθείαν στην ερώτηση. Αγαπημένη Μαρία, ποια λοιπόν κυρία της τηλεόρασης είναι τόσο καπάτσα? Γιατί όπως ισχυρίζεται, όποιον άντρα έβαζε στο μάτι, τον είχε. Ένα για σένα, Βίκη Σταυροπούλου. Δύο, Ζέτα Μακρυπούλια. Τρία, Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Ή τέσσερα, Ελένη Μενεγάκη. Βίκη, Βίκη. Ναι, αλλά η Βίκη θα το έλεγε τώρα. Γιατί τώρα πώς αλλάζει η γνώμη, τόσο η Βίκη. Βίκη, Βίκη, ένα. Βίκη, Βίκη, ένα. Ζέτα! Έπεσε πολύ, γιατί όντως η Ζέτα, παιδιά, δεν μας έχει συνηθίσει να μιλάει για τους άντρες που πέρασαν από τη ζωή του καθόλου. Έξω, ναι, γι' αυτό. Αλλά βγήκε στο Αργά του Νίκου Μαστοράκη που παρουσιάζει ο Θοδωρής Αθερίδης, που δεν ξέρω τι τους δίνει, παιδιά μου, και τα λένε όλα, πολύ τα ζηλεύω. Και τα είπε όλα αυτά όπως ακριβώς το έχω περιγράψει. Αλλά, παιδιά μου, αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στα υπόλοιπα που σας έχω. Και τι θα μάθετε. Ποιος είπε για τον Γιάννη Βαρουφάκη ότι σε λίγο θα καταντήσει σαν ντομιτσάρα? Ποιος, μωρέ. Ποιος είναι ο ντομιτσάρας? Αυτός που βγαίνει πίσω από τις φωτογραφίες, έτσι. Όχι, από τους επώνυμους. Ναι, ναι, ναι. Για να τον βγάζουν τα για πλάνα. Ναι, ναι, ναι. Άμα, γεια σου. Και σας έχω κι άλλο, παιδιά μου. Ο Δημήτρης Ταρόβας αποφάσισε να μας εκμυστηρευτεί ότι πριν από δύο μέρες είχε ένα ατύχημα. Έκανε την ανάγκη του πάνω του. Μπράβο του. Έλα ρε Γιάννη, δεν αντέχω άλλο. Δύο θέματα τη μέρα τέτοια. Αλήθεια σας το λέω. Μας το είπε. Μάλιστα, μας το είπε, μας το είπε. Όπως επίσης, παιδιά μου, θα μάθετε ποια κυρία της τηλεόρασης είπε για την Ευγενία Μανολίδου ότι είναι σπασίκλο. Σωστό. Τέλεια. Όλα αυτά μαζί σας τα έχω. Πάμε. Ποια καταμάχη τη Αφροδίτη μου λέτε? Η Ζετά Μακρυπούλια έχει τέτοια αυτοπεποίθηση που, όπως είπε στο Αργά του Νίκου Μαστοράκη, που παρουσιάζει ο Θοδωρής Αθερίδης. Πείσμα θα έλεγα ότι έχω πάρα πολύ σε κάποια πράγματα. Πείσμα έχω και στον έρωτα. Άμα μου μπει ένας άντρας στο μυαλό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρω να είμαι μαζί του. Έναν εναλλακτικό τρόπο ψυχοθεραπείας βρήκε η Ευγενία Μανολίδου. Γιατί, όπως είπε, αντί να βρίζει τον άντρα και τα παιδιά της, βρίζει το Λιάγκα και ξεθυμένη. Πλακώνεστε με το Λιάγκα. Κοίταξε, υπάρχουν μέρες που φεύγω από εδώ με πονοκέφαλο και πίεση. Δηλαδή θα πάρω ένα πιεσόμετρο, δεν μετράω την πίεσή μου κάθε φορά. Παρέα θα έκανες μαζί του. Έχει ο Άδωνης κάτι φίλους που έρχονται στο σπίτι και πλακώνονται συνέχεια. Και έρχεται αυτό το πράγμα. Έρχονται για να πλακωθούν. Οπότε μπορεί να ήταν μέσα σε αυτούς τους φίλους που θα τον έβλεπα για ψυχοθεραπεία, ρε παιδί μου. Αντί να βρίζεις τον άντρα σου και τα παιδιά σου, κάθεσαι και βρίζεσαι με τον Λιάγκα. Και... Την τελευταία κουβέντα πάντως την επιφέει, χαρακτηρίζοντάς την σπασίκλο. Είναι πολύ σπασικλάκι. Θυμάμαι και όταν έκανε το MasterChef στο Μέγκα και είχαμε πάει, κάναμε ένα guest με τον Πετρετζή και εγώ και ο Γιώργος, σωστά. Και ο Ουγγαρέζος. Και ο Ουγγαρέζος. Ο Μπάρδακας. Είχε τα χαρτάκια της, ήταν στην τυπική, δηλαδή δεν ήθελε να κάνεις αυτή την πλάκα που κάνεις λίγο καθόλου. Ήτανε πάνω στη δουλειά. Ρε παιδί μου, πολύ, τα ήξερε όλα απ' έξω. Και τώρα βλέπω και στο ραδιόφωνο έτσι, και είναι πολύ τυπική. Βγήκανε όλοι από εδώ, από εκεί. Αυτή δεν κουνήθηκε. Με το ίδιο νόμισμα πλήρωσε αυτούς που της έκαναν bullying η Μίνα Ορφανού. Αφού, όπως είπε στο πρώτο θέμα, στο δημοτικό, ένα παιδί με έβρισε με σεξουαλική αναφορά και η αντίδρασή μου ήταν να το χτυπήσω. Δεν ήμουν ο τύπος που θα καθόμουν να τα ακούσω αυτά. Σε ηλικία 16 ετών, όταν ήμουν πάνω στην αλλαγή, δύο άτομα ηλικίες 18 ετών με προσέβαλαν πολύ άσχημα στο δρόμο. Τους κυνήγησα, έπιασα τον έναν και του χτύπησα το κεφάλι στην άσφαλτο. Ο φίλος του ούτε καν ήρθε να τον βοηθήσει. Είμαι της άποψης οφθαλμών αντί οφθαλμού. Αφοπλιστικά ειλικρινής ήταν ο Δημήτρης Ταρόβας στο Ούγκα Challenge, απαντώντας αν του έχει τύχει ποτέ να τα κάνει πάνω του, και δεν εννοούμε από το φόβο του. Τα έχεις κάνει ποτέ πάνω σου, έχεις κατουρηθεί? Και χεστεί. Προχτές. Θες να μας πεις γιατί? Ε? Να το πάμε στα άκρα, να το πατώσουμε. Ναι. Τι γιατί, γιατί χαιρεστικά. Τα ελέγξεις αυτά, ρε... Δημήτρης. Πώς είναι, Δημήτρη. Και κλείνουμε με τον Βαγγέλη Περί που μίλησε στο ΜΑΤ για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Έχει μια ραγδαία πτώση της δημοτικότητας, γιατί υποχρεώνεται, πέρα από το να είναι ωραίος, να κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Έχει φωτογραφηθεί, έχει βγει σε κανάλια και τα έκανε λάθος αυτά. Δεν είναι ο Μίκι Μάους. Αν τον δεις στον δρόμο, θες να φωτογραφηθείς δίπλα του. Ναι. Σε λίγο σκέφτομαι που δεν θα το ζητάει κανείς και θα βγαίνει σαν το Μιτσάρα.
πίσω από διάφορες συνεντεύξεις ήταν και ο Βαρουφάκης. Με χαρτί που να λέει Βαρουφάκη, δεν το θυμάται, για να θυμόμαστε το όνομά του. Angela Merkel que viajó exclusivamente hasta Brasil para estar en el palco. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Ζάρι. Έλα, έλα. Έλα, φέρ' το Ζάρι και να πω, να απαντήσω στα email. Τα μπλουζάκια μας είναι τα κουί από το Mary Mary Shop. Τα κουί, τα κουί. Έλα, πω ότι μου ρίξε εσύ γιατί έχω ένα-ένα που θέλω να αλλάξει. Μη. Αχ, μπράβο. Ναι, τέλειο, αυτό θα πει φιλία. Έλα, θέλει σεξ, θέλει σίδερα, θέλει ό,τι φρούτη. Μια ίντριγκα τώρα που είμαστε. Ταιριάζει με το σεξ πάντα. Να κάνουμε, παιδιά, μια ωραία ίντριγκα τώρα. Ωραία, ωραία ίντριγκα. Ναι, μάνα μου, μετά το σεξ που είσαι ήρεμος και δεν είσαι τσίτα. Ακριβώς. Σας έχω λοιπόν ένα πατέρα που αντί να πάρει το μέρος της κόρης του, πήρε το μέρος αυτού που κάνει την κουτσουκέλα. Μπράβο, δηλαδή έχει ένα σύντροφο η κόρη. Κάνει κουτσουκέλα ο σύντροφος και να πάει με την κοράκλα του. Ξέρει το ποιόν του πατέρα. Αγιά σου, αγιά σου. Τέσσερις κοπέλες, τέσσερις πατεράδες που δεν πήραν το μέρος της. Πάμε. Πρώτος. Η πρώτη λοιπόν. Συγγνώμη, ωραία. Η πρώτη είναι η Ριάννα αυτή που βλέπετε. Μπράβο, Ριάννα. Την γνωρίζω. Δηλαδή την έχω δει τόσες φορές αυτή τη στάση. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η Ριάννα. Είδε όμω. Ο χαιρετισμό στον ήλιο κάνει σκιά. Όχι, ρε, κάνει τη γάτα το τέντομα. Κάνει γιόγκα, ρε, παιδιά. Ναι, μπράβο. Για να ξεκουράζει τη σπονδυλική στήριξη. Α, δεν είναι γάτα. Μαθήματα δίνουν τα κορίτσια αυτά. Λοιπόν. Ξέρατε, παιδιά μου, ότι η Ριάννα είναι η πιο ακριβή. Έχει φορέ βρακή. Και φορά, παιδιά. Μάρτυρος κατέφτασε ότι φόραγε βρακί. Λοιπόν, είναι η πιο ακριβοπληρωμένη celebrity για να κάθεται πρώτη σειρά στα fashion shows. Τι πληρώνεις για να κάθεται. 100.000 ευρώ. Να τη φέρω στο Mary Mary. Να τη φέρω στο Mary Mary. Τη φέρει την Beyoncé που είναι η δεύτερη και παίρνει μόνο 80.000. Τι λες. Παιδιά, ξέρετε ότι η Ριάννα όταν ξεκίνησε ήταν ένα πάρα πολύ σεμνό και μαζεμένο κορίτσι. Και μετά τι έγινε. Την περιέλαβε και την έκανε τσούρδελο ο άντρας της Beyoncé. Σωστό. Όχι, σαν την Whitney. Η Whitney το έχει χαμένο. Όχι, το χαμένο το έχουμε χάσει εμείς, όχι το έχει χαμένο. Επόμενη κυρία, παρακαλώ. Η Τζένιφερ, η Λόρενς. Άλλο τέντωμα. Πάλι τεντώνεται. Τεντώνονται γιατί είναι όλες πιασμένες. Άσχημη φωτογραφία. Αυτή είναι πολύ ωραία κορίτσι. Γιατί την έβγαλες. Εσύ την έβαλες. Όχι. Ποιος τη διάλεξε. Όχι εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά μου, ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα της Τζένιφερ, της Λόρενς. Το κίτρινο. Το χρυσό. Τι λες. Δεν είναι κάπως αυτό. Και τη Face Cordon. Ωραίο, φλάσι. Ναι, πολύ όμως. Γιατί. Να βγει, γιατί ξέρει ποιο είναι το αγαπημένο μου. Βάζει τα ωριά σου από την αρχή, δεν καθυστερεί. Το χρυσό, παιδιά. Μήπως αυτήν είσαι ο πατέρας δεν πήρε το μέρος. Μάλιστα. Επόμενη κυρία. Για δείξε μου άλλη που να είναι έτσι. Είναι μονότονο πια αυτό το πράγμα. Εντάξει, το βλέπω από μια διαφορετική γωνία. Εμείς οι παρουσιαστές βγάζουμε όλο κάτι φωτογραφίες, ξέρεις που είναι γρηγόρης κάτι τέτοια, βγάζουμε ρισέτς. Τώρα στην επόμενη φωτογράφηση να βγούμε το ρομπετικά. Να βγούμε πώς ήταν τα ρομπετικά, πάμε με κολοκόλου. Σωστό. Έχω πάρει στάση εγώ, παιδιά, με εμένα. Τι λατρεύει να... Ακούστε προσοχή, δώστε μου. Τι λατρεύει να υπέβει η Miley Cyrus. Καγκουρό. Τα άλογα, βρε Φώτη. Τα λατρεύει και τρελαίνεται για κινέζικο. Δώστης σου λέει να πάει την πάπια του Πεκίνου. Θα λυσάξει. Τρώει και το Πεκίνο. Τρώει και το Πεκίνο ολόκληρο. Πάμε και στην τελευταία. Ελπίζω να μην είναι. Αυτή ομολογώ μπορούμε να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Γιατί το κάνει καλύτερα από όλες. Και λες όχι γιατί βλέπει η γυναίκα σου. Βλέπετε τη μέση που μπαίνει μέσα. Μέσα με τα λουδάκια. Η μεσούλα πρέπει να μπαίνει μέσα. Εδώ. Θα πω με τα λουδάκια βλέπει. Δεν πρέπει να είναι σαλουμπάγκο. Ο Στέλιος της βλέπει όλες τις φωτογραφίες. Παιδιά θα πάτε αυγενικό έτσι. Ποια είναι αυτή η κοπέλα. Η Αντριάννα Ηλίμα. Η Αντριάννα Ηλίμα. Την έχετε ξαναδεί έτσι. Δεν την έχεις ξαναδεί έτσι. Ούτε θα την ξαναδείτε. Το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο της Βραζιλίας μετά τη Ζιζέλ. Πάμε στην ερώτηση, Μέρι Μέρι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Ο πατέρας ποιας διάσημης κυρίας υπερασπίστηκε και πένεψε τον σύντροφό της όταν της έκανε κουτσουκέλα και δεν πήρε το μέρος της κόρης του. Κοίτα τώρα, πρέπει να είναι ένα κορίτσι πονεμένο. Βεβαίως. Πόσο πονεμένο. Όλα αυτά πονεμένα είναι. Πιο πονεμένο από όλα αυτά μου φαίνεται η Ριάννα και η Μάιλι. Πολύ καλά. Ποιο... Δεν βοήθησα, λέω, ναι, πολύ καλά, μπράβο. Λοιπόν,
Κάτι. Η Ριάννα. Ναι. Είχε με την κουτσουκέλα, αυτό είναι και με το κλωτσίδι που έχει φάει και το ξύλο που παίζει στανταράκι σαν σχέση, αλλά σαν καψούρα. Αλλά η Μάιλι είναι που ο πατέρας της, γιατί ο άλλος που βγαίνει με τις φιλενάδες των φίλων του και φωτογραφίζεται. Όλα τα ξέρεις. Τρία, όχι, το συνδυάζω. Τρία. Δύο-ένα, βεβαίως είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, ναι, Μαρία άντε. Μου. Διότι βλέπουν που λες τον μπαμπά της Ριάννα, τον κύριο Μπίλι Ρέι, στο δρόμο και του λένε: είδατε που ο Πάτρικ έβγαινε με εκείνες, όπως τα πει η Μαρία. Της Ριάννα, της Μάιλι. Της Μάιλι. Της Σάιρους. Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους. Ο Μπίλι Ρέι, λοιπόν, ο κύριος Μπίλι Ρέι. Και του λένε: συγγνώμη, είδατε που έβγαινε ο Πάτρικ με τις άλλες φωτογραφίες που τους έχουμε δείξει στην Ξανθιά τη μελαχρινή στις διακοπές. Και λέει: απλά το παιδί περνούσε καλά. Είναι καλό παιδί. Μάλιστα. Βεβαίως. Αλλά δεν σε έχω μόνο αυτό. Όχι. Η ίδια Ζέιλια αποκάλυψε ότι πριν 4 μήνες έβαλε κάτι που πρέπει να βάλω κι εγώ. Όχι, Τζένι, όχι! Αφιάς, πριν από μερικές μέρες είχε πει ότι έκοψε κάτι που δεν έχεις ούτε εσύ, ότι ήταν άντρας. Ο ίδια Ζέιλια. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Την ίδια συζήτηση δεν έχουμε κάνει και μου λέτε όχι. Ότι έχει βγάλει... Όχι. Δεν το έχεις ζήσει αυτό. Η Ζέιλια απλά έβαλε στήλ. Είχε πει ότι ήταν άντρας. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Παιδιά, το είχε ανεβάσει μόνη της στο Twitter. Γκουγκλάρετε να δείτε. Μήπως το πήγε πλάκα, παιδί. Εγώ σας το έχω πει γιατί είναι αλήθεια. Αλλά δεν θέλετε να γκουγκλάρω. Λοιπόν, ωραία. Θα το βρω. Και επαντήστε τόσο θέλετε. Silver Alert. Έχω να σας πω ότι θα τη βρω την πληροφορία, θα σας τη φέρω και τι θα κάνετε εσείς μετά για μένα. Θα σου φτιάξουμε ένα κέικ, σαν αυτά που έκανες πολλά χρόνια. Ένα μπανάνο κέικ. Λοιπόν, λοιπόν και τελευταίο και καλύτερο. Γιατί εμφανίστηκε ολόγυμνη η Kelly Brook. Θέλετε να λυσάξετε. Λυσάμε. Θέλουνε. Η Iggy Azalea έδωσε συνέντευξη στη Vogue και έκανε το όνειρο του κάθε δημοσιογράφου πραγματικότητα. Αποκάλυψε περισσότερα από όσα έθετε η ερώτηση και έβγαλε είδηση. Με άλλα λόγια, όταν ρωτήθη, θα άλλαζες τίποτα στον εαυτό σου? Εκείνη πήρε φόρα και αποκάλυψε πως ήδη έχει αλλάξει. Πριν 4 μήνες έκανε κάτι που ήθελε όλη της τη ζωή. Μεγάλωσε τα μεμέ της και ενώ αρχικά είχε αποφασίσει να το κρατήσει κρυφό, δεν άντεξε και το τσαμπούνισε. Να παραδεχτούμε όμως ότι έκανε πολύ διακριτική δουλειά. Η Kelly Brook έκανε τεράστιο δώρο στον ανδρικό πληθυσμό. Εμφανίστηκε ολόγυμνη στην αμερικανική κομμωδία One Big Happy και τους έκανε όλους πάρα πολύ happy. Μπορεί τα πίξελ να καλύπτουν τα επίμαχα, όμως η φαντασία οργίασε και δεν ήταν λίγοι αυτοί που έστειλαν mail στο γραφείο της παραγωγού Ellen DeGeneres, ζητώντας να προβληθεί το άκοπο και αμοντάρις τελικό. Το σκάνδαλο με το τσιλιμπούρτισμα του Πάτρικ Σβάρτζενέγκερ δεν έχει ακόμα κοπάσει και όλοι περιμένουν αν μετά την επιστροφή του ασώτου το ζεύγος θα ξαναεμφανιστεί μαζί. Κάποιος όμως είναι πολύ ήσυχος και δεν του καίγεται καρφί. Ο μπαμπάς της νύφης. Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους μίλησε για το συμβάν. How do you feel about Patrick Schwarzenegger's behavior in Mexico recently? He had fun. He's a good boy. Πόσο καμία σχέση με την αντίδραση Έλληνα πατέρα. Μα πόσο. Έτσι, πόσο είμαστε, 2-1. 2-1. Μπράβο. Για να δούμε. Θα ανατρέψουμε τα πάντα, λέτε. Θα φανεί από το τι θα πει ο κύριος Φώτης. Θα φανεί, ε. Στο θα ξεκινήσουμε. Πάμε κατευθείαν στο ψητό. Πάμε. Κατευθείαν. Μ' αρέσει. Ναι, ναι, καλά πάμε. Καλά πάμε. Εγώ πάω καλά. Ναι, και εγώ καλά. Καλά πήγαμε όλοι. Το πήγαμε. Ωραίο είναι το κορίτσι. Ναι. Διακριτικό. Βεβαίως. Πότε έγινε αυτή η εκδήλωση και πώς φωτογραφίζονται αυτή την εκδήλωση? Εκεί, σε αυτή την εκδήλωση, παιδί μου, έχει γίνει χαμό. Έχουν γίνει κι άλλες, ρε παιδιά. Βάλτε και καμιά καινούργια. Όχι, δεν έχει καλό πράγμα. Α. Ξέρω εγώ. Εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό το παντελόνι, το χαλαρό και άνετο και από πάνω και σεξι κάτι σαν. Γυλαίκο μπλούζα. Τι είναι, είναι μια μπλούζα που είναι στραβλες και από πάνω είναι ένα άλλο που είναι έτσι. Στραφταλίζει. Στραφταλίζει λιγάκι. Λιγάκι, ναι. Εμένα μου αρέσει. Και έχει άμα αυτά τα νυχόποδα. Αλήθεια. Το είδε αλήθεια. Έτσι νομίζω. Τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλη τάση. Αλήθεια. Ναι, να κάνετε τάση. Ναι, γιατί πια φτάνει τα νύχια. Είναι μεγαλύτερο το. Όχι, νομίζω ότι είναι διακριτικό. Δεν νομίζω ότι είναι εντελώς άδικο. Λοιπόν, οι επιλογές σου είναι Νάνση Αλεξιάδου, Ελισάβετ Σπανού, Μαρία Νταπηρίδη, Στέλλα Καλή. Μάλιστα. Δύσκολο.
Νάνση Αλεξιάδου είναι αυτή ξανθιά τραγουδίστρια. Ναι, ναι. Ναι, που ήταν στο Film Story. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πανταζή. Με τον Πανταζή. Η δικτατορία της Νάνση. Όχι, όχι, δεν είναι η Νάνση. Είναι ή η Ελισάβετ Σπανού ή η Μαριάντα Πιερίδη. Είναι γυμνασμένη, έχει. Ναι. Θα πω το τρία. Θα πει το τρία. Μπράβο. Μπράβο. Η Μαριάντα, είδες, ωραία ντυμένη, μπράβο. Και πότε γέννησε, πότε τα άχασε, πότε... Πολύ παιδί. Πάτηκε μία για σένα. Εγώ τώρα, έλα. Μόνο μία. Ναι, δεν μας αφήνει. Αυτό το τραγικό παπούτσι δεν το ξαναβάλει καμία ποτέ. Κοίταξε, η Αντιγόνη τα φοράει καμιά φορά αυτά τα παπούτσια. Ναι, άλλο τα παπούτσια φυσικά τα φοράω, το υπόλοιπο όχι. Καλά, το παπούτσι είναι το λάθος εδώ που τα λέω. Τι λες, καλά, το παπούτσι είναι φανταστικό. Το υπόλοιπο είναι λάθος. Το υπόλοιπο είναι λάθος. Πες τα Φώτη, πες. Γιατί πες, λέτε, μίλα. Το παπούτσι είναι λάθος. Αυτό παιδιά μπορεί να, αυτό ναι, το μπορεί να το βάλεις ένα σορτσάκι. Γι' αυτό λέμε, το υπόλοιπο δεν είναι ωραίο. Το υπόλοιπο, παιδί μου, λοιπόν, δεν κάθεται σωστά. Μου, παρακαλώ, πολύ. Λοιπόν, Ναταλία Γερμανού, Μελίνα Σλανίδου, Ειρήνη Σκλήβα, Μαρία Ηλιάκη. Έλα καλή τη Σκλήβα. Η Ηλιάκη έχει βάλει τέτοιο πράγμα. Η Ηλιάκη αποκλείεται. Ούτε Γερμανού. Από πού είναι τα πικλιμπίδια. Έχει κάτι πικλιμπίδια, δεν τα δες. Κάτι φουντάκια. Πρέπει να είναι η Σκλήβα. Έλα μου τώρα. Τρία. Βεβαίως, είναι. Παιδιά. Βεβαίως, παιδιά, ναι. Γι' αυτό δεν την έβαλα. Μιλήστε. Πιστεύω. Με τρομάζει αυτό. Και από πέλο μοντέλο. Δεν ξέρει από... Που μοιάζει με την Ασλανίδου. Μισή Φίλιος ήταν ή ένα βήμα πριν. Κόσμος. Λοιπόν, έλα. Ισοπαλία. Δώσε ζάρι. Πάρε ζάρι, πάρε ζάρι. Και ρίξε ζάρι. Και ρίξε ζάρι. Άντε πάμε μπροστά, έλα. Άντε, άντε. Δεν έχουμε κόμπο πάτσα. Να σας πω, ο Μαρτάκης θα κάνει το τέτοιο, με μένα. Τι θα κάνει ο Μαρτάκης. Άντε, πιστεύω είναι καλός. Λοιπόν, δεν αργώ, δεν αργώ. Να πάρω κάτι γαλάζιο για το αγόρι. Λοιπόν. Πες το με τον Λοιπόν, έχουμε έρθει στο κρίσιμο σημείο της... Έχουμε φτάσει στο αμήν. Έτσι, στο αμήν. Κρατάω τα ακουστικά μου, τα οποία θα φορέσω σε λίγο. Αλλά πρώτα απ' όλα, να καλωρίσουμε στον Κώστα Μαρτάκη. Καλώς το. Λοιπόν. Πόσα κορίτσια τρέξανε να σε φιλήσουνε. Δηλαδή, πια... Μετά που σε είδανε, τσιρίδες αρχίσανε. Τι γίνεται με την πάρτι σου. Εντάξει, καλά πάμε. Πουλάμε ακόμα. Γιατί έχεις ακόμα πολύ να πουλήσεις. Είναι πολύ νωρίς για να το λες. Να πάρω θέση. Σας πω, γιατί πήγαινε στο κόκκινο να βοηθήσεις εδώ. Εγώ φοράω τα ακουστικά και δεν ακούω τι γίνεται από εδώ και μπρος τίποτα. Σηκώνω μανίκια. Λοιπόν, κοίταξε. Ο Φώτης δεν ακούει. Έχει ήχο στα ακουστικά του, κάτι άσχετο τραγούδι. Φώτη, μ' ακούς. Θα πρέπει να αναγνωρίσει μερικά ελληνικά τραγούδια που θα τα ακούμε εμείς στον αέρα, αλλά θα τα δείχνουμε παντομήμα. Όχι χιλάκια να καταλαβαίνει και να κάνει. Δεν μιλάω, ωραία. Τραγούδια είναι! Τραγούδια! Ναι, κύριε Φώτη! Πρέπει να βρει πέντε. Εγώ το βλέπω σε πάνω. Τέσσερα λεπτά. Εμείς θα τα ακούμε, ναι. Α. Ή δεν θα τα ακούμε. Τα ακούμε. Θα τα ακούμε. Πάντα. Παντομήμα, Κώστα. Εγώ. Ωραίος είμαι. Κουνέλι. Είσαι σαν κουνέλι. Μπράβο. Είμαι πολύ φερέγγιος. Μείνε μαζί μου. Εγώ πάλι και η Μαρία είναι έγκυος. Γεννάει. Το δικό μου το παιδί. Το δικό σου το παιδί. Εσύ είσαι έγκυος. Περίπου. Τι. Το παιδί. Το δικό μου, το δικό σου, το δικό σου και το δικό μου το παιδί. Είναι δικό σου. Όχι, δεν μπορώ να κάνω. Γιανούρο πατέρα. Παιδί μου, μαμάρτησα για το παιδί σου. Αμά εγώ και εσύ. Θα κάνουμε ένα παιδάκι. Θα χορέψω. Ωραία, μάνα μου. Παιδί μου, παράξε. Παιδί μου, ωραίο. Τι σε νοιάζει, δεν βγαίνει αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Το κανονίζω, εντάξει. Εγώ και εσύ. Με μένα να κάνω εγώ παιδί με σένα. Μην είναι μαζί μου έγκυος. Το βρήκαμε. Έλα το βρήκαμε. Έλα το επόμενο. Επόμενο. Σε παρακαλώ, εγώ προσεύχομαι, πίνω. Πάρτινα, να πιούμε, να λιποθύμησε, αυτοκτονεί.
δηλητήριο. Εγώ είμαι το δηλητήριο. Είσαι το δηλητήριο. Εγώ είμαι το δηλητήριο. Έλα να πιούμε το δηλητήριο. Να πιούμε ένα δηλητήριο. Μου δώσες να πιω το δηλητήριο. Ναι, περίπου. Πιω εγώ δηλητήριο. Είσαι δηλητηριασμένος. Σώσε με. Σώσε με. Σώσε με από το δηλητήριο. Άστο, μην το παρα... Σώσε με. Παλιά, πριν από χρόνια. Πώς το κάνω. Ποιος ήσουνα. Μια χαρά τα κάνεις. Παιδάκι, όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο. Εύκολο. Έλα. Αγορείτε το μουστάκι. Αϊτόπουλο. Αϊτός πεθαίνει στον αέρα. Τα πουλιά, εγώ και εσύ. Πάρε με στο τηλέφωνο. Τηλεφώνησε. Τσάι πίνει. Καμομίνη. Τσάι, τσάχαρη. Α, τσάι στο λαιμό. Τσάι με λεμόνι. Αυτό, αυτό. Στο μπαλκόνι με λεμόνι. Με λεμόνι αμάν στο μπαλκόνι ήτανε. Καλαματιανό, μαντήλι, καλαματιά, χόρεψέ μου. Α, ναι, 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 ναι. Πώς το κάνουμε. Οι δημόδες είναι, ε. Ζώο, είσαι ζώο. Ε, τι, τι ζώο. Σε... Α, το Μαντρί. Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Μπράβο! Για έλα εδώ τώρα, εσύ. Όχι, όχι! Να το τι φοράς. Έλα, έλα, έλα. Τι, τι, τι. Έχεις ένα βρακάκι, δεν έχεις. Αβράκωτο, σόβρακο. Ίδιο χρώμα βρακί με παντελόνι. Σε βράκο τι σε πήρα. Ω, ο Καρβέλας. Ο Καρβέλας. Τα μαύρα τα εσώρουχά σου. Τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσώρουχά σου. Νομίζω, δεν ξέρω. Έχει άλλο. Έχει άλλο. Παίρνει το τηλέφωνο. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Κέρδισα, ε! Παιδιά, άντε! Ένα τα βρήκαμε όλα, ένα δεν βρήκαμε. Έλα ρε Κώστα, μπράβο! Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Έλα εδώ, έλα εδώ. Το Μαντρί το κατάλαβε. Το κατάλαβε το Μαντρί, ε. Μου λέγανε να κάνει το γίδι, αλλά δεν πού να πέσει. Μια χαρά το έκανε όμω και το Μαντρί και αυτό που κάνει το πήρε το μήνυμα. Λοιπόν, Κώστα Μαρτάκη, κυρίε και κύριοι, βρίσκεται στο Ποσειδόνιο αυτόν τον καιρό. Και εμεί πήγαμε εκεί, βρήκαμε του συνεργάτε. Και μάθαμε πολλά για σένα. Τους ρωτήσαμε τι γνωρίζουν για τον Κώστα Μαρτάκη και τα καταγράψαμε όλα. Δεν μπορώ να το αντέξω ούτε να παραδεχτώ. Κώστα, βρεθήκαμε στο Ποσειδόνιο, το λιχρινό κέντρο όπου εμφανίζεσαι και ζητήσαμε από τους συνεργάτες σου να προβούν σε αποκαλύψεις. Με ποια διάσημη προσωπικότητα θα έκανε το ιδανικό ζευγάρι. Ο Κώστας είναι ένα τόσο όμορφο αγόρι που δεν ξέρω πόσο κόμπλεξ το κουβαλάει κάποια που θα είναι δίπλα από τον Κώστα. Λέει την κακά. Θα μπορούσε να ταιριάξει. Ναι, πιστεύω γιατί έχει τρέλα. Με Αντζελίνα Ζολή. Γιατί με Αντζελίνα Ζολή. Είναι έτσι και δεν πολύ σε κάτι. Θα έλεγα εδώ ξανομικού. Πάντως ταιριάζουν. Εντάξει, είναι η απόλυτη και απόλυτη τώρα σαν μορφιά. Δεν είναι κακή ιδέα γιατί είναι ο Κέν και η Μπάρμπι. Η Δούκισσα είναι μια πανέμορφη κοπέλα που πραγματικά θα ήταν ένα υπέροχο ζευγάρι. Θα χορέψω με στη φωτιά σου και δεν φοβάμαι να καώ. Εμφανισιακά, με ποιο διάσημο θα μπορούσε να συγκριθεί. Κέν. Του Ρουβά. Ποιος Brand Pitt, τι να λέμε τώρα, ο Κώστας δεν υπάρχει. Σάκη Ρουβά. Justin Timberlake. Είναι και δύο γοητευτικοί, τραγουδάνε πολύ ωραία. Η αγάπη τελικά είναι μαθηματικά. Έχει δηλώσει ότι είναι πολύ ντροπαλός. Τι θα μπορούσε να τον φέρει σε αμηχανία. Όντως είναι πολύ ντροπαλό παιδί. Μα δινόταν καμία κοπέλα, δεν θα τον έφερε σε αμηχανία μπροστά. Μπροστά. Εκεί.
μια ωραία παρουσία, άμα δει μια γυναίκα όμορφη να περνάει, κοκκινίζει λίγο. Νομίζω ότι πάντα θα βρει τον τρόπο να δώσει την απάντηση μόνο και μόνο με τη στάση του σώματός του. Ένα κοινό το οποίο δεν θα το ξεσήκωνε με τίποτα. Αλλά αυτό δεν υπάρχει, αλλά το φοβάται πάντα. Και πιστεύω ότι άμα γίνει κάποια στιγμή θα το φέρει σε μεγάλη μηχανία. Αν κάπου κάποτε τυχαία σε βλέπα, τρελά θα χτύπαγε η καρδιά μου και θα έτρεμα. Τι μπορεί να τον φέρει εκτός αυτού? Τίποτα. Εγώ δεν έχω δει τίποτα που να μπορεί να τον φέρει τον Κώστα εκτός αυτού. Είναι πραγματικά πολύ ήρεμο παιδί και πολύ γλυκός άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα εκνευριζόταν αν τον αδικούσαν επαγγελματικά. Νομίζω η αγένεια γενικά τον κάνει εξωφρενών. Τη συγχαίρεται. Είναι ότι είναι κύριος των λόγων του. Ίσως αν κάποιος από την άλλη πλευρά δεν το τηρήσει, μπορεί αυτό να τον οδηγήσει σε νεύρα. Ούτε ήξερες, ούτε ρώτησες, ούτε νοιάστηκες ποιος είμαι. Τι δεν ξέρουμε για τον Κώστα που γνωρίζετε εσείς ως συνεργάτες? Δεν έχετε στο δικό μας καμαρίνι για λάζι. Είναι δίπλα εδώ το stage. Τρώει τα ντερά του άνθρωπος, δηλαδή αυτά που τρώει. Εγώ έχω πεθάνει από την πείνα για να μπορέσω να χάσω μερικά κιλά μπάσκετ χωρέσω σε κάνα παντελόνι. Αυτός ο τύπος τρώει ό,τι τρώγεται, μιλάμε. Μερικές φορές ακούω τα γέλια τους από εδώ, οπότε καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι ένα ζωντανό καμαρίνι. Δηλαδή. Είναι πολύ ζωντανό καμαρίνι. Φόραγε ένα δαχτυλίδι στο μικρό δάχτυλο που ήταν οικογενειακό και ξέρω ότι το έχει για καλή τύχη. Για καλή τύχη. Ούτε ήξερες, ούτε ρώτησες, ούτε νοιάστηκες ποιος είμαι. Κάνω το Σταματάκι. Είναι το καινούργιο τραγούδι, ναι, ούτε ήξερες. Μουσική Κυριάκος Παπαδόπουλος, στίχους Ηλίας Φιλίππου. Καλό τάξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο δίσκος που θα κυκλοφορεί στο Μάιο από την Panic Platinum είναι ολοκληρωμένη δουλειά του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Έχει γράψει σε όλα τα τραγούδια τη μουσική και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί εντός εισαγωγικών, αν μπορώ να το πω, τον κυνήγαγα πολλά χρόνια να μου γράψει. Ήθελες να συνεργαστείς? Ναι, ήθελα πολύ. Γιατί ό,τι τραγούδι έχω ακούσει που έχει γράψει σε άλλα ονόματα, σε άλλους καλλιτέχνες, μου αρέσει να τα έχω ζηλέψει και μου δίνεται ευκαιρία να δουλέψω μαζί. Μπράβο, Κώστα, μου να σκίσει. Κωστάκη. Είπανε καμιά αλήθεια ή τίποτα? Είπανε πολλά. Κοκκινίζεις με τα κορίτσια? Εντάξει, κοκκινίζω. Γενικά, όταν ξέρεις στο μαγαζί, επειδή έχουν μια τάση λίγο. Έκανα ναι, μια ορμή. Έρχονται έτοιμε. Λίγο ξέρεις. Ντρέπομαι, ναι, γιατί όταν δεν γνωρίζω τον άλλον. Αισθάνομαι λίγο σε αμηχανία. Δηλαδή, εκτός από πλακατζής που έχουμε μάθει ότι είσαι και πάρα πολύ συναισθαλμένος, όπως είπανε. Είσαι κύριος, πώς να σου πω. Εντάξει, ναι, δεν είμαι και το τρομερά αγγελούδι και πολύ. Όχι, αλλά κοκκινίζω σε περιστάσεις, όχι συνέχεια, δεν είμαι και εντάξει. Πότε σε κάνανε μια γυναίκα, πότε σε έκανε να κοκκινήσεις τελευταία φορά? Τελευταία φορά. Θαυμάστε. Τώρα είναι. Βλέπω το μάτι που λέει βγάλε το αυτό, δεν το λέμε αυτό, δεν το λέμε. Βγάλε το άλλο, ναι. Ψάχνει να συνδυάσει ποιο μπορεί να βγάλει. Ψάχνει να βγάλει ένα πιο πολύ. Έλα, κάνω. Στη σκηνή συνήθως γίνεται. Όχι, στο καμαρίνι, δεν σου έχει τύχει. Στο καμαρίνι μου έχει γίνει, ναι, κοριτσάκι και μικρής ηλικίας κιόλας και αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Παρενόχληση κανονική. Όχι παρενόχληση, εντάξει, δεν φόραγε πουκάμισο και άνοιξε το πουκάμισο και θέλω να υπογράψω στο στίχο. Τι και τι υπογράφουν στα στίχια? Για να τα δείξει. Μαρτάκι, τι να υπογράψω. Και μετά θα τα δείξει. Το μέγεθο. Υπογράφει Batman. Όχι, λέω πώ του έρχεται τώρα να υπογράψει ο άλλο. Ναι, αυτό θέλετε. Και όχι τίποτα, ήταν και εξίτηλο. Για να το δείχνει. Ναι, για να. Δηλαδή αυτή θα πηγαίνει όπου βρίσκεται και του θα πει: θα στα δείξω. Να, Μαρτά. Αλλά στη σκηνή συνήθω έτσι ψιλοκοκκινίζω γιατί είναι. Κουνιούνται, σχολάνε και τέτοια. Όχι, με πιάνουν κιόλα. Δεν είναι μόνο χορεύουνε. Αλήθεια! Ναι. Και μπορεί να τύχει δηλαδή να συνοδεύεται κιόλα και να είναι λολαμένη αυτή και να γίνει και κανένα τσαμπουκά, Παναγία μου. Α, Παναγία μου! Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω με χιούμορ. Πάντω σε είδαμε και στην πρεμιέρα του Super Paz. Συγχαρητήρια, ήσουν πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ. Καλή αρχή. Εμείς σου κάναμε πάρα πολλά βίντεο με το πολύ, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Με τον υπερθετικό βαθμό. Φαίνεται πάρα πολύ, πολύ, πολύ. Και πράγματι. Και εδώ λοιπόν το είδα μετά και αισθάνθηκα τραγικά. Πολύ χαρούμενο πάντω που το έχει κάνει αυτό και σου πάει κιόλα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ένα κόνσεπτ που μου αρέσει
Το υποστηρίζω με όλη μου την ενέργεια. Το γουστάρω κοινώς πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ ωραία εκεί. Έχω πάρα πολύ άγχος γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι δικό μου στη τηλεόραση. Ναι. Μέχρι τώρα είχα κάνει μόνο. Ωραία δεν είναι η τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία. Προέρχομαι και από την τηλεόραση ουσιαστικά. Ναι. Γιατί βγήκα από ένα παιχνίδι τη τηλεόραση. Ναι. Ωραίο ήταν. Αλλά θέλω να πω ότι πολλοί ακούστηκαν. Πολλοί πέταξαν τι σχολέ για σένα. Ότι τώρα α πούμε. Σε κατέβαλε αυτό. Ναι. Εγώ νομίζω ότι λίγο σε επηρέασε στην αρχή. Στην αρχή, όταν πρωτοξεκίνησα λες. Προσπαθούσα να μην ενώ ακούω. Ενώ στο dancing, στα πρώτα επεισόδια. Α, για τον dancing. Εγώ νόμιζα στην αρχή της καριέρας μου, γιατί στην αρχή της καριέρας μου λέγανε διάφορα. Ναι. Γενικά ξέρω σε όλα τα χρόνια ότι κάνω και λένε σε κανένα πάντα. Λένε. Πώς ναι. αισθάνθηκες όταν είχες το Λιάγκα μπροστά σου και σου λέει ότι δεν είσαι αυτό που εντάξει, είναι η άποψη του καθενός. Εγώ δεν προσπαθώ να αποδείξω. Αλλά δεν είναι και το πιο κομψό πράγμα που έχει συμβεί ποτέ στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Είναι επειδή τα λέμε με τον Γιώργο και ξέρω ότι δεν το είπε, μπορεί να με τον τρόπο να ακούστηκε έτσι όπως το είπε ότι μου κάνει επίθεση, αλλά εγώ ξέρω επειδή το συζητήσαμε ότι ήταν θέμα σαν συμβουλή, απλά το είπε λίγο με τρόπο πιο περίεργο. Ναι. Λιάγικο τρόπο. Αλλά γενικά τον ακούω, είναι πολύ λογικό έμπειρους παρουσιαστές όταν πάνε να κάνω κάτι καινούριο που δεν το ξέρω να ακούω, εγώ ακόμα και από μια αρνητική κριτική της εμπαθής, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη. Ναι, ναι. Αυτές τις κριτικές δεν μπορώ. Όταν ο άλλος πώς δεν τις ξεχωρίζεις όμως, γιατί αν είσαι καθαρός και ανοιχτός, λες, έχει βρει ένα σημείο και. Γιατί ακόμα και στην αρνητική κριτική, αν ο άλλος είναι to the point, έχει αλήθεια. Άρα δηλαδή, όταν το βλέπω, εκεί. Καταλαβαίνω και εγώ ότι ναι, ίσως μπορεί να μπορούσα να το κάνω καλύτερα ή χειρότερα. Ποιον εμπιστεύεσαι απόλυτα, ας πούμε, τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, ή θεωρείς ότι θα σε δουν πάντα ωραίο και άξιο και. Η αλήθεια είναι ότι. Η μάνα μου και ο πατέρας μου λένε συνήθως τι ωραίος είσαι, τι καλός, τι ωραία που τα πες, όλα. Σε καμαρώνουν. Οι αδερφοί μου και ο αδερφός μου είναι πιο σκληροί μαζί μου. Δηλαδή λένε ναι, ήσουν ωραίος, ήσουν καλός, τέτοιο, αλλά αυτό εκεί έκανες. Έχετε κοντινές ηλικίες. Μπιπ. Φύγε να μου φύγει. Ναι, δεν πήρα. Έχετε κοντινές ηλικίες. Είμαστε κοντά με την αδερφή μου. Είναι τώρα πιο μικρή. Είναι πιο μεγάλη. Αλλά μην μας πεις, αποστάσεις πες. Είναι πιο μεγάλη. Ναι. Λίγα χρόνια. Και ο αδερφός μου λίγα χρόνια πιο μικρός. Άρα είστε κοντά, οπότε έχετε είμαστε μια. Κοντά, ναι, μπορείτε να επικοινωνείτε. Και με τους και γονείς μου είμαστε κοντά ηλικιακά. Γι' αυτό μπορούμε και είμαστε και σαν παρέα έξω. Λειτουργούμε σαν παρέα. Δεν είναι. Τη θυμάμαι τη μαμά σου, την έχουμε δει. Είναι πολύ όμορφη. Καλή. Είστε ομορφός εγώ τέλος πάντων. Λέτε τέτοια γιατί τώρα να αρχίσει τα κοκκινίσματα. Δεν το έχεις καβαλήσει ρε παιδί μου το καλάμι. Εγώ ας πούμε ψάχνω καμιά φορά φωτογραφίες για το Μέρι Μέρι και χτυπάς handsome men. Δεν χτυπάς ωραίοι άντρες. Και σου βγάζει η Google ψάχνοντας ωραίους άντρες του εξωτερικού εσένα. Αν δεις τις φωτό, βγαίνεις εσύ που έχεις δεν μπει το αρκετές. Ναι, και εγώ δεν το ψάξα για να γράψω. Βγήκε μπροστά μου και λέω, κοίτα να δεις. Όλο αυτό θα το έχεις εισπράξει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με έχω δει στον καθρέφτη, ξέρω πως είμαι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι ψώνιο. Ξέρω ότι έχω μια εμφάνιση, okay, αλλά δεν είναι κάτι που έχω κατακτήσει με προσπάθεια, με δουλειά. Οι γονείς μου με έκαναν έτσι, ο Θεός. Προσπαθώ να μην μένω σε αυτό. Ναι, γιατί αυτό συνεχίζεται, ξεπερνιέται, αύριο μεθαύριο θα αρχίσει να πέφτει. Ήταν εκπομπή που είχαμε βάλει στις 25 πρώτη. Το ή το κανάλι. Το ή κανάλι. Μέσα στις 25 πιο σεξι άντρες στον πλανήτη. Αυτό μου λέγανε πώς αισθάνεσαι, πώς αισθάνεσαι. Πώς να αισθανθώ, δεν ξέρω, με βρήκανε, με βάλανε, οκ. Okay. Δηλαδή πιο πολύ χάρηκα όταν άνοιξα τη συνευλία της Τζένιφερ Λόπες που το κέρδισα, καλά, που με διάλεξε ναι, μέσα από casting, μέσα από είδε βίντεο και φωτογραφίες και βιογραφικά. Πιο πολύ χάρηκα γι' αυτό. Α. Ποιος είναι ο άλλος? Μαύρο. Ο άντρας της, ρε. Ο πρώην άντρας της. Ο Μαρκ Άντωνι. Α, Μαρκ Άντωνι. Ο Μαρκ Άντωνι. Εσένα σε επηρεάζει η ομορφιά στις επιλογές σου, τις ερωτικές, δηλαδή θα μπώνεσαι ή είσαι πιο εγκεφαλικός? Σίγουρα μια εμφάνιση βοηθάει. Μετράει. Είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς. Γιατί δεν ξέρεις το χαρακτήρα όταν βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντί σου. Αλλά παίζει πολύ σημαντικό και το εσωτερικό. Γιατί τι να το κάνεις άμα μιλήσεις και αρχίσει τα. Είναι λίγο ναι. Μάλιστα. Πώς ήταν η Λόπες, κατάφερες να έχεις λίγη σχέση μαζί της και επικοινωνία? Μιλήσαμε, μου είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα και για την καριέρα μου και επειδή τότε είχα και ένα τραγούδι, το Φύλαμε, είχα βγάλει που ήταν αρκετά Latin ο ρυθμός του. Μου είχε πει πολύ ωραία πράγματα. Είχαμε κάτσει μαζί μετά τη συναυλία στο ξενοδοχείο που έμενε, εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο.
και μου είπε διάφορα πράγματα, διάφορα tip. Θα πήγαινε και δεν το περίμενα να δοκιμαστείς. Η αλήθεια. Δεν το περιμένεις να έχει αυτή δεν την το προσέγγιση. Περίμενα καταρχήν ότι θα με φωνάξει να κάτσω μαζί της. Γιατί είναι η Τζένιφερ Λόπες καλός ή κακός. Είναι παγκοσμίου φήμης και δεν ήξερε ότι το support θα το φωνάξει να κάτσει μαζί, να του πει κάποια πράγματα, να το ρωτήσει και για μένα, για τη δουλειά μου. Και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με το χαρακτήρα της περισσότερο. Θα την έψαχνες έξω. Γιατί δεν μπορούσα να κοιτάξω και τίποτα άλλο, ήταν και άντρας τίποτα. Θα ψάχνες μια καριέρα έξω. Ας πούμε γνώρισες Τζένιφερ Λόπες. Δεν σου είπε το τηλέφωνό μου αν έρθεις. Μην τραπείς, πάρε με. Ή να σου γνωρίσω, ας πούμε, ένα μάνατζερ ή αυτό. Ναι. Ή να σε βγάλει. Ή ας πούμε, θα το ψάχνεις. Έχω κάνει κάποια πράγματα στην Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Ουκρανία. Έχω κάνει και δίσκο. Έχω κάνει και τραγούδια. Έχω τραγουδήσει και τραγούδια στα ρώσικα. Ναι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Πριν δύο χρόνια, τρία. Πριν, πιο παλιά. Πιο παλιά, ναι. Αποκλείεται. Ναι. Κοίτα πώς περνάει ο καιρός. Και δεν θυμάμαι να σας πω και το τραγούδι τώρα, γιατί το είχα κάνει και το είχα κάνει πολύ εντατικά μαθήματα. Και πώς ήταν η προφορά σου, τι σου λέγανε οι. Ότι εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι Ρώσος. Πρέπει να μιλήσουμε για να τα ακούσουμε. Πάπα, πάπα. Ποιο είδε, γιατί. Ξέρουμε Ρώσικα, δεν θα παρεξηγήσω. Eurovision το τραγούδι που είχα διαγωνιστεί ήταν. Το είχα κάνει και στα Ρώσικα. Άρα είναι 4 χρόνια. Μου λέγανε ότι καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι Ρώσος, αλλά έχω πάει πολύ κοντά. Μάλιστα. Είχα καλούς δασκάλους. Πάντε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εδώ πέρα τα έχουμε πει όλα, βέβαια. Έτσι από όσα μας είχαν πει. Υπάρχει. Να πω εγώ. Κρατάς φίλες με πρώην. Με πρώην. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πω, αυτό είναι, ναι. Και τι λέει ο στίχος. Πού να θυμάμαι, ναι. Πού να θυμάμαι. Ο Ψινάκης ήταν ο άνθρωπος που είχε βοηθήσει να ανοιχθείς και σε αυτή την αγορά. Ο Ψινάκης με βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή της καριέρας μου, όταν βγήκα από το παιχνίδι, δουλέψαμε μαζί. Οφείλω πολλά πράγματα στον Ηλία, το ότι έγινα πολύ γρήγορα αναγνωρίσιμος σε πολύ μεγάλο κοινό. Πιστεύεις ότι το κάνεις χωρίς τον Ηλία. Θα με βοήθαγε το παιχνίδι, και αλλά και όλο. Νομίζω. Νομίζω, ναι, βοήθησε να γίνω πιο γρήγορα γνωστός. Τώρα που είναι δήμαρχος, έχετε μιλήσει καθόλου. Ναι, μιλάμε. Είμαστε φίλοι με τον Ηλία. Είμαστε φίλοι, ναι, δεν συνεργαζόμαστε μαζί, γιατί ναι, δεν γίνεται. Τώρα κάνει άλλα πράγματα. Αλλά μιλάμε, ναι. Είναι καλός φίλος. Μάλιστα, μπράβο. Είπα, εγώ ρώτησα μία εγώ, αν κρατάς φιλίες με τις πρώην. Ναι, έχει κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Ναι, αυτό θέλω και εγώ. Αν είναι. Καλά κορίτσια. Αν είναι καλά κορίτσια και έχει γίνει από κοινού το τελείωμα, ναι, δεν έχω πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και φορές που. Από κοινού σπάνια γίνεται. Δεν μπορεί να τελειώσει και στους δύο την ίδια στιγμή. Όχι, αλλά προκαλείται. Μπορεί να το προκαλέσει. Ναι. Είσαι άνθρωπος που σε μια σχέση λες εύκολα. Σ' αγαπώ, ενθουσιάζεσαι, δίνεις πράγματα. Ενθουσιάζομαι πολύ εξ αρχής. Και το δείχνεις. Πολύ και το δείχνω και ίσως αυτό είναι και το λάθος μου. Γιατί? Νομίζω. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, πρέπει όχι να κρατάς πισινές, αλλά να δίνεις σιγά σιγά. Ναι. Να γνωρίζεις πρώτα με τον άνθρωπο. Πού δίνεις. Που δίνεις και τι δίνεις. Ναι. Γενικά είμαι άνθρωπος όταν ερωτεύομαι, τα δίνω όλα και καμιά φορά αυτό είναι λίγο. Κακό. Όταν πρώτο ξεκίνησες, σε κυνήγησε μια ταμπέλα ότι είσαι ο νέος Ρουβάς. Αυτό είναι κάτι που σε άγχωσε, έφερε σε δύσκολη θέση. Δεν με άγχωσε γιατί εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι μοιάζουμε ούτε εμφανισιακά ούτε φωνητικά. Εγώ ήθελα να κάνω άλλη πορεία στο τραγούδι που εντάξει, τότε ξεκίνησα με pop κι εγώ. Τότε λες και έχουν περάσει 40 χρόνια το λέω. Έλατε. Ναι, αλλά έχουν περάσει πόσα χρόνια. Είναι 9 χρόνια. Είναι 9 χρόνια. Έλα ρε χρόνο Κώστα. Να κάνω 10 χρόνια. Μπράβο. Πάω κι εγώ μεγάλωσα. Όχι ρε, είσαι μικρός, έχεις μπροστά σου. Πολύ. 31 θα γίνω τώρα το Μάιο. Ναι. Eurovision, sorry. Νομίζω πιο πολύ μας ταύτισαν με το Σάκη λόγω Ηλία. Ηλία. Νομίζω. Ότι ο Ηλίας βρήκε ας πούμε στο πρόσωπό του το καινούργιο ότι. Σάκη. Μα είστε πολύ όμορφα γόρια και οι δυο. Νομίζω ότι είστε οι πιο ωραίοι τραγουδιστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε η εικόνα σας, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και ο Σάκης και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εσύ θα έκανες θέατρο σαν το Σάκη, θα το τολμούσες. Έχω κάνει musical. Δύο. Έχω κάνει το Rent. Ναι, εντάξει, είναι διαφορετικό αυτό. Θέατρο. Έκανε αρχαία επίδαυρο. Δεν ξέρω. Νομίζω όχι. Το musical όχι. Που είναι. Ναι, όχι, ναι, γιατί είναι καταγράφονται αυτά και μετά. Ναι, μετά θα τα εσείς θα τα παίζετε πάλι.
νεαρέ, θυμάσαι τι είπες τότε. Για να. Απλά και νεαρέ. Ναι. Σε 10 χρόνια που θα το έχω κάνει. Νεαρέ, νεαρέ, και θυμάσαι. Αλλά νομίζω το musical μ' αρέσει περισσότερο γιατί το άλλο. Το musical μ' αρέσει επειδή έχει και το τραγούδι μέσα. Το άλλο δεν το ξέρεις κιόλας. Το άλλο δεν το ξέρω, δεν το έχω σπουδάσει και γενικά είμαι άνθρωπος που δεν θέλω να κάνω πράγματα. Η Μαρία ρώτησε και για την Eurovision και λέω θα το ξανάκανε, θα ξανάμπαινε στη διαδικασία να διαγωνιστείς για να πας στην Eurovision. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γενικά θεωρώ, όπως το έχω πει και τις δύο φορές που προσπάθησα, ότι είναι πολύ τιμητικό για έναν άνθρωπο να εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα. Γιατί ναι, πηγαίνει αυτός που ψηφίζει ο κόσμος, αλλά έχει στην πλάτη του μια ολόκληρη χώρα. Δεν πάει μόνος του. Θα ξανάμπαινε στη διαδικασία, ναι. Προς το παρόν όμως όχι. Πώς τη βλέπεις τη Μαρία, Ελένη? Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά. Δουλεύουμε και μαζί. Το ξέρω, την έχει φωνάρα. Έχει φωνάρα, θα της πω. Έχει πολύ ωραίο τραγούδι και νομίζω θα πάμε πολύ καλά. Αλλά και να μην έχουμε το άγχος. Εμείς πάμε να περάσουμε καλά, να δείξουμε τη χώρα μας, να δείξουμε τι φωνές βγάζει η χώρα μας. Γιατί μόνο στην Αμερική θεωρούν ότι βγάζουν ωραίες φωνές. Και στην Ελλάδα βγάζουμε ωραίες φωνές και έχουμε φωνάρες. Και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο. Αυτό είναι. Είναι ένας διαγωνισμός τραγούδιου. Μην τρελαινόμαστε. Αν ήταν να κάνεις ένα ντουέτο και έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο. Ποιοι θα διάλεγες, Σάκη Ρουβά ή Αντώνη Ρέμο? Πρέπει να διαλέξω έναν. Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτή είναι η ερώτηση. Τώρα. Με το πιστόλι στο πρώτο. Δεν έχω πιστόλι, αλλά μπορώ να πω και τους δύο. Όχι. Δεν έχω, αλήθεια δεν έχω πρόβλημα. Και με τους δύο καταρχήν ναι, δεν θέλω να διαλέξει. Δεν έχω δουλέψει και θα ήθελα και με τους δύο να δουλέψω. Είναι από... Έναν, παιδί μου σου λένε, στη ζωή σου έχεις αυτή την ευκαιρία. Με έναν από τους δύο. Ποιον? Τον Αντώνη, επειδή τον ξέρω και προσωπικά, νομίζω. Ναι, θα έχεις και με το Σάκη δεν έχουμε. Έχουμε για μέχρι εκεί δεν έχουμε έρθει πιο κοντά, δεν έχουμε γνωριστεί καλύτερα. Με τον Αντώνη, επειδή έχουμε σχέση και τον εκτιμώ. Και το Σάκη τον εκτιμώ. Απλώς τον γνωρίζει καλύτερα. Τον γνωρίζει, ναι, αισθανόμουν καλύτερα, ναι, με τον Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και στο. Και στο δίσκο και στο Ποσειδόνα και στο Σουπερμπάζ και παντού, παντού, σε ό,τι και να κάνεις, γιατί είσαι πολύ πράγμον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα βέβαια είμαστε στο Star, αλλά εγώ θα το πω. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Epsilon που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω κάτι πολύ μεγάλο, θεωρώ, και για μένα, αλλά και μέχρι στιγμής και για το σταθμό είναι μεγάλο. Και όλο αυτό το project το εμπιστεύτηκε σε μένα και νιώθω από τη μία πολύ μεγάλη τιμή και χαρά, αλλά από την άλλη πολύ μεγάλη ευθύνη. Και προσπαθώ και να είμαι. Χαλαρά, χαλαρά και με διασκέδαση μια χαρά το κάνω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, θα τα πούμε να έχετε τη Δευτέρα, ένα καλό Σαββατοκύριακο, υπέροχο, χαλαρό, Παναγία μου, να ακούσουμε τίποτα κακό, όλα να είναι καλά και τη Δευτέρα εδώ στις 5.